Now listen, you have a very important mission ahead of you. It's the Fail Bit. The motherfucking Fail Bit. Welcome to the Fail Bit. Απέναντι μου έχω τον Αχιλέα, τον Τσαμπίλα που παίζει με τα διακοπτάκια του. Ναι, άλλη μια 100% επαγγελματική αρχή σε ένα 100% επαγγελματικό podcast. Εγώ δίπλα μου έχω τον Χάιζα Σταλεβάχετ. Και εγώ τον Μάκη Παπασημακόβουλο. Και γεια σας και γεια σας, σας αφήνω το κοινογραφικό πόσο σε ρίσω και ρίσω. Γεια σας, αλλά και για εμάς. Ευχαριστούμε Κώστα Μότσι. Γκολ στη Λιβαδιά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι σπουδαία η στιγμή η σημερινή. Συνεχίζουμε το ντοκιμαντέρ. Ναι, πραγματικά, συνεχίζουμε το ντοκιμαντέρ. Αυτό είναι ένα θα λέγαμε ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ. Δεν έχει πρέμις για ντοκιμαντέρ, βεβαίως. Εύκολα, εύκολα. Μία ταινία η οποία σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να το μάθετε, είναι μία ταινία που έχει πολύ χαμηλά σκορ στο Rotten Tomatoes, έτσι. Έχει 3,8 στα 10. Γιατί τόσα ξέρουν. Δεν ήξερα ότι υπάρχει ένα unrated version της ταινίας, μάλλον αυτό είδαμε εμείς. Νομίζω αυτό είδαμε, ναι. Το Tammy and the T-Rex Gore Cut. Ναι, ναι. Βεβαίως αυτό. Γιατί ήταν, είχε πολύ ξύγκι αυτό. Και εγώ αυτό είδα. Το οποίο έχει καλύτερο rating από το άλλο. Έχει 6,6 στα 10. Βεβαίως. Βεβαίως. Απλά επειδή υπάρχει το αίμα. Ναι, ναι. Σε αυτή τη σκέψη την ταινία χωρίς τις gore στιγμές. Γιατί υπάρχει το αίμα. Γιατί υπάρχει το αίμα. Είναι πολύ ωραίο το αίμα. Και φυσικά για μένα προσωπικά, για μένα που είμαι φαν της ταινίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κυρίως όχι λόγω τόσο της Denise Richards και του δυστυχώς no longer among us Paul Walker, όσο για τον πραγματικά σπουδαίο John Franklin που παίζει το ρόλο του κονδού βοηθού του κακού επιστήμονα, που για εσάς και για εσές που ίσως κάτι σας έχει πει η φάτσα του John Franklin από την ταινία, είναι ο σπουδαίος ουσιαστικά μεγάλος κακός στο Children of the Corn. Αυτή την ατυχέστατη μεταφορά της εξαιρετικής του εξαιρετικού short story του το Children of the Corn του Stephen King, που δυστυχώς από ένα ωραίο short story με Lovecraftian vibes, ας πούμε, έγινε μια πάρα πολύ κακή ταινία. Δεν ήταν και πρώτη φορά. Πολύ σπάνιο για το King. Την οποία την κράτησε όσο μπορούσε ο John Franklin, που δεν ήξερε ότι το κανονικό του όνομα είναι John Paul Salapatek. Σαλαπατέκ. Είναι σχεδόν όνομα χαρακτήρα μου. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή είναι το αντίθετο. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι. Νομίζω ότι αυτό έχει διαλέξει. Ναι, ναι, Σαλαπατέκ. Είναι Γιάννης Παύλος Σαλαπατέκ. κορυφαίο. Ναι, ναι. Κορυφαίο. Καλό. Αλλά ναι, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για το Tammy and the T-Rex. Μία ταινία η οποία to this day είναι άγνωστο τι σκέφτονταν οι δημιουργοί τη όταν τη φτιάχνανε. Ξέρουμε τι σκέφτονταν. Σκέφτονταν. Έχουμε ένα ρομποτικό δεινόσαυρο. Βασικά να πούμε τι σκέφτομαι στην πραγματικότητα. Ναι. Γουστάρουμε την Denise Richards. Who doesn't? Ναι, ναι. Ντροπή μου που δεν το είχα δει. Και επίσης παρότι είναι 1993, πιστεύουμε ότι τα 80's δεν πέθαναν. Ναι. Είχαν μια αγάπη για τα 80's, ναι. Για τους δεινόσαυρους και για την Denise Richards. Να πούμε κιόλας εδώ ότι ο Στέλιος, ο Στυλιανός, ο Καρακάς είναι διαχρονικά μεγάλος θειασότης της Denise Richards. Ναι, ναι. Ναι. Τα λέμε αυτά για την αλήθεια. Από το Wild Things. Βεβαίως! Όλοι μας στην πραγματικότητα. Ναι. Πλήρως αδικημένη ταινία. Εν τω μεταξύ είναι τόσο χαρακτηριστικό το γυναικείο δίδυμο με την Νεύ Κάμπελ και την Denise Richards, που ξεχνάω τελείως ποιος ήταν ο άντρας. Ματ Ντίλον. Ο Ματ Ντίλον. Και τον μπάτσο έπαιζε ο Κέβιν Μπέικον. Σωστά, σωστά. Δεν θυμάμαι καν. Και το δικηγόρο Μπιλ Μάρεϊ. Αυτό το θυμάμαι καθόλου, αλήθεια. Βεβαίως. Δύο φορές έχω πάει σινεμά να το δω δύο φορές όταν είχε βγει. Αλήθεια. Ναι, είναι από τις αδυναμίες μου το Wild Things. Αχ, τι ωραία. Αχ, τι καλά. Τα άλλα τρία sequel, όχι και τόσο.
Ναι. Δεν έχω δει κανένα. Ναι. Και το τελευταίο Wild Things λέγεται Foursome. Δηλαδή, καλές οι παρτούζες μέχρι τώρα, αλλά βάλουμε ακόμη έναν. Up the stakes. Πρέπει να κάνουμε ένα αφιέρωμα όπως και δίποτε στο Wild Things. Και να ξεκινήσουμε βασικά με το γιατί είναι λίγο πιο current το Tammy and the T-Rex. Το ανέφερε κάποιος στα σχόλια, θα φτάσουμε σε αυτά όταν έρθει η ώρα για τα σχόλια. Αλλά ουσιαστικά το Tammy and the T-Rex γνώρισε ένα νέο κύκλο ζωής επειδή έγινε highlight στο πρόσφατο, πολύ φρέσκο βίντεο παιχνίδι, το High on Life, το οποίο είναι του Justin Roiland, ο οποίος έχει φτιάξει το Rick and Morty. Ναι. Ουσιαστικά λοιπόν η συμμετοχή της ταινίας ως reference και ως παρουσία στο High on Life έδωσε σε πάρα πολύ κόσμο την ευκαιρία να μάθουν το Tammy and the T-Rex. Δηλαδή από εκεί ξεκινάει το currency της ταινίας, μιας ταινίας αρκετά ξεχασμένης, δηλαδή είναι και δικαίως θα πω εγώ, πολλές φορές αναφέρεται σε λίστες με τις χειρότερες ταινίες όλων των εποχών. Απόλυτα δίκαια θα πω. Ναι, εδώ δεν μπορούμε μπορούμε να την επερασπιστούμε πάρα πολύ. Είναι, it's a fun ride. Είναι διασκεδαστική. Ναι, είναι πολύ διασκεδαστική. Όχι, βλέπετε. Περνάς καλά. Αλλά είναι πραγματικά κακοφτιαγμένη, δηλαδή έτσι από κάθε άποψη. Μα το έχει πει και ο ίδιος ο σκηνοθέτης. Βεβαίως. Έπρεπε να γράψει το σενάριο σε μια εβδομάδα. Ναι, γιατί θα τον πουλάγανε το δεινόσαυρο. Στο Τέξας κάπου, Ναι, τον είχε φέρει ένας Μεξικάνος από το πάρκο του, τον είχε πουλήσει και λέει σε δύο εβδομάδες πρέπει να τον παραδώσω. Θέλει κανείς να κάνει ταινία. Και λέει εδώ ο Μερακλής ο. Πώς το λένε, τον σκηνοθέτη? Stuart Ruffel. Ναι, λέει εγώ θα κάνω ταινία. Α, τέλεια, έχει σενάριο? Όχι. Και όσο γυρίζανε, ρωτούσε τους ηθοποιούς, εδώ τι να κάνουμε σε αυτή τη σκηνή, τι λέτε εσείς, έχετε καμιά ιδέα? Αυτό είναι τρομερό. Και να πούμε μάλιστα, γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι σπάνια συμβαίνει αυτό και μπορεί να συμβεί μόνο στα σύγχρονα video games που χρησιμοποιούν καλύτερα τεχνολογικά μέσα, ότι το Tammy and the T-Rex προβάλλεται εξ ολοκλήρου μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, αν γουστάρεις. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάτσει. Υπάρχει και στα σχόλια. Έχουν κάτσει να το δουν. Ναι, ότι αν το γουστάρεις, σταματάς να ασχολείσαι με το παιχνίδι και κάθεσαι και το βλέπεις και είναι σαν watch along ουσιαστικά. Γιατί αλήθεια. Οι χαρακτήρες συμμετέχουν στο σπικάζ του παιχνιδιού. Μιλάνε. Κάνουν commentating. Το οποίο είναι. Υπάρχει τέτοιο προηγούμενο σε video game. Φαντάζομαι θα υπάρχει. Αλλά υπάρχουν αναφορές σε ταινίες, όχι να μπορείς να δεις ολόκληρη ταινία. Όχι. Απορώ πώς πήραν τα δικαιώματα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα ακριβό, ας πούμε, κατάλαβες, για να υπάρχει το Tammy and the T-Rex. Καταρχάς, είχατε ξαναδεί Tammy and the T-Rex? Όχι, ντροπή μου. Καλά, εσύ ως ο Τσαρντάκιας ντροπή σου, είναι πραγματικά. Αχιλλέας, ήξερες την ύπαρξη της ταινίας? Όχι. Ούτε το έχεις ακουστά? Όχι, τίποτα. Μηδέν γνώση. Α, σοβαρά. Ναι, και εγώ. Απλά το έμαθα όταν στην αρχή της σεζόν διάλεξαμε τις ταινίες. Δηλαδή δεν είχα ιδέα τι είναι. Α, οκ. Okay. Ναι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ το Tammy and the T-Rex ουσιαστικά το ανακαλύπτω πάλι. Είναι μια από τις ταινίες που ανακάλυψα στα χρυσά εκείνα τέλη της δεκαετίας του 90 που λόγω κατάθλιψης και κοινωνικής αβολίκλας κλειδωνόμουν στην βιντεοθήκη του Πανεπιστημίου του Southampton. Λέσχη του Southampton. Ακριβώς. Και έβλεπα 4-5 ταινίες μέχρι να βραδιάσια να με διώξουνε. Το Tammy and the T-Rex ήταν μια ταινία που για κάποιο λόγο υπήρχε στην ταινιοθήκη του Πανεπιστημίου. Παρακαταθήκη. Ναι, πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρω. Εντάξει, θα μου πεις, έχει ένα νόημα υπό την έννοια ότι ξέρεις, πρέπει να υπάρχουν τέτοιες ταινίες για παιδιά που θα ασχοληθούν με film studies και θέλουν να εξετάσουν και that side of cinema και να κάνουν ένα σχολιασμό ή whatever. Αλλά ομολογώ ότι. Γιατί τότε. Δεν είχα γνώση της ταινίας, δεν είχα διαβάσει κάτι για την ταινία και απλά πήγα στο. Με κέρδισε ο τίτλος. Είδα το. Είδα τη ραχοκοκαλιά της ταινίας και βλέπω Tammy and the T-Rex. Είναι λίγο σαν μπάντα. Ναι. Αυτό σκέφτηκα και λέω. Ντοκιμαντέρ για μπάντα. Ναι, κάτι τέτοιο σκέφτηκα. Δεν ξέρω, μου κάνει και λίγο και το ηχητικό, το double T, το Tammy and the T-Rex, ας πούμε, και λέω. Πάντως στο version που είδαμε, στο gore. Ναι. Τέτοιο. Οι τίτλοι αρχής λένε Tanny and the Teenage Rex. Ναι. Ήταν ναι. Το original όνομα. Ευχαριστώ. Όχι. Όχι, έλα. Όχι, πάει το φτενίσμα. Γεια σου. Είδα ένα μικρό σαλάκι να πέφτει. Gesundheit. Αλήθεια. Συγγνώμη. Ναι, για πες. Την είδες εκεί στη βιβλιοθήκη. Ναι. Οπα, πάμε για δεύτερο γύρο. Κυρίες και κύριοι, ζωντανή εκπομπή, μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά.
Ναι, τα κατάφερε. Τα κατάφερε. Είναι από το τέτοιο, ρε παιδιά. Από το δεύτερο ήταν πιο καλό, ήταν 7 στα 10. Ναι. Λοιπόν, ναι, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, ουσιαστικά η ταινία στηρίζεται στην ύπαρξη ενός animatronic δεινόσαυρου. Έχετε δει ποτέ από κοντά? Βεβαίως, στην Κρήτη. Animatronic δεινόσαυρο, ναι, και εγώ, στην Αγγλία. Εδώ στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκδρομή. Εκεί που εφευρέθηκε ο Φραπές. Δευτέρα Λυκείου. Ναι. Είχαν στήσει ένα με διάφορους. Δεν είχε μόνο τυρέξ, είχε βροντόσαυρους, είχε διάφορους. Στεγόσαυρους. Δεν υπάρχουν βροντόσαυροι. Τρικεράτοπους και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν βροντόσαυροι. Όχι, αλλιώς λέγονται. Και... κάτι άλλο ήταν παρεξήγηση. Έξω. Α, ναι. Από τη συγκεκριμένη έκθεση είχε live η Ρούλα Κορομιλά με τον πρωινό καφέ. Τι λες τώρα. Τι ωραία! Οπότε ήταν μια συγκλονιστική εκδρομή. Τρέχανε για αυτόγραφο, παιδάκια. Ναι, ρε. Εννοείται. Τι ωραία. Λοιπόν, ωραία, πριν φτάσουμε στην υπόθεση, στιγμή, να μιλήσουμε για το πόσο random είναι η ύπαρξη αυτής της ταινίας. Ναι. Λοιπόν, όπως προϋπόθηκε, έχουμε την ύπαρξη ενός animatronic δεινόσαυρου. Ναι. Είναι ένας Ολλανδός, ο Edgar Louis, ο οποίος έχει στα χέρια του αυτό το δεινόσαυρο πριν αναγκαστεί να το στείλει σε ένα Luna Park στο Τέξας. Ναι. Και λέει, το έχω που τον έχω. Τον έχω που τον έχω. Δεν κάνω μια ταινία. Και φυσικά. Γιατί? Όταν έχεις όταν έχεις 3 εβδομάδες και σχεδόν $1,000,000 για να φτιάξεις μια ταινία, χρειάζεσαι κάποιον σκηνοθέτη, ναι, ο οποίος να είναι γρήγορος, έμπειρος. Να έχει ιδέες. Ναι, και να έχει στο παλμαρέ του τουλάχιστον μια σπουδαία ταινία. Ναι. Ωραία. Ναι. Αυτή που έχει παίξει σε υπόγειο. Ναι. Γιατί ο Στιούαρτ Ράφιλ, ο άνθρωπός μας, είναι φυσικά ο δημιουργός του σπουδαίου Mac and Me. Το οποίο παίζει να είναι χειρότερο από αυτό. Ναι, με διαφορά. Με διαφορά. Ναι. Δεν το συζητάμε αυτό. Ο οποίος έχει κάνει. Αυτό είναι το τελείως άκυρο, sorry. Το πείραμα της Φιλαδέλφια. Την ταινία, το. Ναι, 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 ναι. Με Michael Paré και Nancy Allen. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Το sci-fi. Έτσι λοιπόν, ο Ράφιλ γράφει το σενάριο σε 6 μέρες. Ναι. Και για τις υπόλοιπες 2 εβδομάδες προετοιμασίας βρίσκει το συνεργείο του, το cast, τα locations. Ναι. Και τις άδειες. Εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό? Όχι. Ορίστε. Τα locations, από ό,τι διάβασα, δεν ήταν 15 χιλιόμετρα κανένα από το σπίτι του. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Θα σου λέει ρε μαλάκα, 2 εβδομάδες. Καθίστε με, ας πούμε. Βενζίνες θα καίμε. Ναι. Ναι. Να πούμε κιόλας ότι είναι τυχερός γιατί βρίσκει την ευκαιρία να μαζέψει 2 αστεράκια. Ναι. Στον Paul Walker και στην Denise Richards, που εδώ που τα λέμε. Το cast είναι υπερβολικά καλό για αυτή την ταινία. Ναι, 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 ναι. Ειδικά εμένα ο αγαπημένος μου είναι ο επιστήμονας. Ο Μπέρνι Λόμαξ. Ο οποίος είναι καλύτερος ηθοποιός από όλους, φαίνεται. Και είναι άκοπα κωμικός. Ειδικά από την αρχή που κάνει. Εκτός από την αρχή που κάνει λίγο overacting, που λέει, που κάνει τον Frankenstein, δεν ξέρεις. Καταλαβαίνεις όμως περνάει καλά, το νιώθεις. Ναι, μετά είναι φοβερός στην ταινία. Φοβερός. Και επίσης κάτι άλλο που δεν ήξερα για τον Ράφιλ, ότι πέρα από ένας. Ουσιαστικά ένας Σκορσέζε των φτωχών, που αδιαφυσβήτητα είναι. Ναι. Να μην γελάς. Γελάτε για κάποιο λόγο, βρίσκεται κάτι αστείο στο βουβά. Όχι. Α, ο Σκορσέζε λοιπόν των φτωχών, ο Ράφιλ, δεν είναι μόνο ένας visionary σκηνοθέτης, ναι, ο οποίος πλέον με το Tammy and the T-Rex προσέθεσε και δεύτερη πραγματικά σπουδαία ταινία. Το Μάκεν μείνει πιο πριν. Ναι, ναι, στο βιογραφικό του. Είναι το Mac and Me του ανοίγει την πόρτα για το Tammy and the T-Rex. Το Mac and Me το έκανε μετά το E.T. και αυτό το έκανε μετά το Jurassic Park. Σωστά. Ναι, λοιπόν. Αλλά. I see a pattern here. Ο σπουδαίος Ράφιλ, ο σπουδαίος κύριος Ράφιλ, κύριος για εσάς. Ναι. Ο σπουδαίος κύριος Ράφιλ, δεν σταματάει μόνο εδώ. Δεν έχει αυτό μόνο που θα τον βοηθήσει να προσφέρει κάτι στην ταινία. Ο Ράφιλ, λοιπόν, είναι κάτι που δεν το είπαμε στο Mac and Me. Ήταν για πολλά χρόνια, έβγαζε το ψωμί του ως εκπαιδευτής ζώων στο Hollywood. Okay. Έλα. Είχε μια μπίζνα δική του που εκπαίδευε ζώα για χρήση σε τηλεοπτικές σειρές. Φαίνεται για το δεινόσαυρο. Όχι, είναι ο λόγος που στην εν λόγω ταινία που δεν έχει budget κατάφεραν και βρήκαν ένα πραγματικό λιοντάρι. Α, ναι, είχε ένα λιοντάρι σε γιατί φάση. Χωρίς λόγο. Σήκωσε κινητά και τηλέφωνο, δεν υπήρχαν κινητά. Σήκωσε τηλέφωνα και πήρε γνωστούς του οράδειες. Έλα, Ραφίλαρος εδώ. Στιούαρτ, τον μπαμπά σας. Ξηγηθείτε ένα λιόνταρο και τα βρίσκουμε τα λεφτά. Έτσι. Και του λένε, Στιούαρτ, είστε δικός μας. Θα ξηγηθούμε ένα λιοντάρι πολύ σένιο
Και τα λεφτά τα βρούμε σε μπύρες. Φοβιστικό. Ναι, φοβιστικό. Παρένθεση να πούμε, μεγάλη σκηνή που κατασπαράσει τον Paul Walker. Και επόμενη σκηνή τον βλέπουμε στο κρεβάτι στο νοσοκομείο πιο όμορφο από ποτέ. Ναι, ναι. Ούτε ναι, γρατζουνιά. Ναι, ναι, ναι. Για πάνω. Ναι. Και βέβαια υπάρχει και μια αρκετά πονεμένη ιστορία πίσω από αυτή το πανηγυράκι. Ότι ουσιαστικά υπήρχαν δύο διαφορετικές απόψεις για την ταινία. Ο Σαρλούι, ο οποίος θέλει να φτιάξει μια οικογενειακή ιστορία. Ναι. Μια οικογενειακή ταινία. Και ο ναι, σπουδαίος Σκορσέζε των φτωχών, ο Στιουαρτ Ράφιλ, πώς διάλογο προφέρεται. Δεν τον έχουμε ακούσει και πάρα πολλές φορές. Ακριβώς. Που λέει ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό το πράγμα που θέλω να κάνω. Λίγο γκορ αυτό. Και λέει ο Σαρλούι, this is my fucking movie. Δεν μου πεις τι θα κάνω. Ο Ράφιλ αποχωρεί. Γιατί δεν είναι η ταινία που ήθελε. Και δεν βλέπει ποτέ την ταινία όταν κυκλοφορεί. Αυτός είναι αυτός που έφερε το δεινόσαυρο. Σωστά. Δηλαδή... Όχι, αυτός ο Σαρλούι. Ο Σαρλούι λοιπόν ήθελε γκορ. Όχι, ο Σαρλούι ήθελε οικογενειακή ιστορία. Ωραία. Έφερε λοιπόν δεινόσαυρο και λέει: θέλω μια οικογενειακή ιστορία. Ναι. Ορίστε ένα δεινόσαυρο. Χωρίς γκορ. Αυτό είπε. Ναι, ναι. Χωρίς γκορ. Λοιπόν, ο Ράφιλ κάνει ένα πιο γκορ, μια πιο γκορ ταινία. Ο Σαρλούι του λέει: my movie, my business. Ναι. Το μοντάζ δεν είναι σύμφωνο με τα γούστα του Ράφιλ, ο οποίος αποχωρεί και δεν βλέπει καν την ταινία ποτέ όταν κυκλοφορεί. Θα μου πείτε, σκληρός. Δεν έχασε και κάτι. Πολύ σκληρό. Και έρχεται χρόνια μετά η Vinegar Syndrome για να βγάλει το original cut. Το 35, το 35, ναι. Το gore cut. Νομίζω είχε κυκλοφορήσει και στην Ιταλία με τον gore cut μόνο. Τότε. Να είναι καλά η Vinegar. Το και είδαμε ανέλπιστα καλή κόπια στο ίντερνετ. Βέβαια, ναι. 8 λεπτά, 8 λεπτά παραπάνω κρατάει. Ναι. Αυτό που έβγαλε η Vinegar. 8 λεπτά τσιτσί όμως, όλο καθαρό. Έχει κάποια... Παιδιά, έχει γκορ, όχι μαλακίες τώρα. Ναι. Έχει γκορ. Ναι. Δεν έχει μαλακίες τώρα. Δεν είναι το πιο καλοφερμένο γκορ, αλλά είναι. Με την εγχείρηση στον εγκέφαλο. Ναι. Είναι λίγο. Ναι, είναι κάπως. Έχει την εγχείρηση. Σου λέει τώρα που του τρώει τα πιάνγκαρα. Λοιπόν, και σε περίπτωση που κάποιοι, κάποιες, κάποια δεν παρακολουθείτε ούτε τα βίντεο prologues, ούτε τα κείμενα που γράφουμε πριν, ούτε τίποτα. Και έρχεστε να ακούσετε ξερά το podcast. Τι λέει, what the fuck. Ξαναλέω. Λοιπόν, να σας πούμε λοιπόν ότι είναι μια πολύ απλή ιστορία. Είναι η Ντενίς Ρίτσαρντς, η οποία δεν είναι ευχαριστημένη στη σχέση, είναι απογοητευμένη. Από μια καλή οικογένεια. Ναι. Τα έχει με έναν άνθρωπο που θα υπεράσπιζε Ζήνα Κουτσελίνη. Ξεκάθαρα. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή. Έλα, έχει γίνει της μόδας. Ακούγεται τελευταία. Κάτι μαλακίες. Ζήνα Κουτσελίνη. Ναι. Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία υπερασπίστηκε τον δικηγόρο, ο οποίος έσπασε το ξύλο τη γυναίκα του. Είπε, ξέρω εγώ, ότι εντάξει, καταστράφηκε η καριέρα του. Τι περνάει ο άνθρωπος. Ναι. Άκου εδώ. Καημένο, ναι. Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, για τον Μπίλι μιλάμε. Ναι, ναι, ναι. Ένας χαρακτήρας που σίγουρα θα υπερασπιζόταν η Κουτσελίνη. Ένας χαρακτήρας που με εκνεύρισε. Ναι, ναι, ναι. Είναι το θέμα. Μα είναι το όμορφος, καλός στα σπορ, κλέβει κορίτσι. Από... Αυτό είναι το ερώτημά μου. Από ρόκερ. Μήπως αφήνουμε τον κύριο Μπίλι λίγο παραπάνω να λωνίζει από ό,τι πρέπει. Καλά, ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Ο τύπος οδηγεί στον οριακό θάνατο τον Paul Walker. Μπαίνει στα σπίτια. Μπαίνει στα νοσοκομεία ανενόχλητο. Σωστό. Ρίχνεις φαλιάρες, δεν το σταματάει ο μπαμπάς καθόλου. Ρίχνεις φαλιάρες στην Ντενίς Ρίτσαρντς. Σωστό. Ποιος είσαι, ρε παιδιά, σιγά το Λάκι Λουτσιάνο. Πρώτα απ' όλα μπήκε στο σπίτι και ο μπαμπάς της είναι. Πού πάτε. Ναι. Δεν είναι σπίτι σου, ρε κακομοίρη. Δεν ανεβαίνει ποτέ πάνω. Επίσης να πούμε κάτι το οποίο το σκεφτόμουν βλέποντας εκ νέου την ταινία. Paul Walker ξεκάθαρα δαπίτης. Είναι προφανώς, εντάξει. Δηλαδή... Λείπει ένα pullover στους. Ναι! Αλλά. How do you like them apples? Αλλά δεν ξέρω αν ήταν και στα 90s αυτό. Καταλαβαίνουμε από την πρώτη σκηνή ότι παίζει football. Γιατί έχει αυτό το κοντό κομμένο μπλουζάκι. Σωστά. Να φαίνεται αφαλώς Κυλιακή. Σωστά. Το οποίο είναι άμεση γροθιά στο πρόσωπο. Ναι, 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 πραγματικά. Πάντως τότε υπήρχε αυτό, έτσι. Υπήρχε. Ναι, ως μόδα, σαν jokes. Υπήρχε γιατί τότε δεν συνοδευόταν με την έκφραση «That's not gay». Γι' αυτό κυρίως. Αυτό, δηλαδή, αυτό. Μετά το... Έγινε σύμβολο μιας άλλης σεξουαλικής ταυτότητας και να πω τη μαύρη μου την αλήθεια, I kind of like it more as a gay garment of choice. I kind of like it. Mm-hmm. Δηλαδή το γεγονός, ας πούμε, ότι to this day επιχειρηματολογούμε ότι η παρουσία του Carl Weathers και του Sylvester Stallone με κοντά μπλουζάκια has no homoerotic undertones. Δηλαδή κάντε μου τη χάρη. Κάντε μου τη χάρη. Κάντε μου τη χάρη. Βεβαίως.
ότι είναι αντρίκια ταινία τώρα. Κάντε μας τη χάρη, βρε κακομύριδες, να πούμε. Που θέλατε το, ο κόσμος το είχε τούμπανο και εσείς κρυφό καμάρι, να πούμε. Come on, Ρακ! Come on! Wake up! Ξύπνα και έλα την αγκαλιά μου. Ναι, Απόλλω μου. Οπότε, τι. Α, τι λέγαμε, γιατί. Άστο να το σπάσει το ξύλο, ρε! Ο Ρώσος, άστο να μαλάκα, άστο να. Μαλάκα! Ο Ρώσος. Ναι, άστο να το σπάσει το ξύλο, άλλος. Κάτσε, κάτσε εκεί, βλέπε. Ναι, ναι, είναι, είναι ανέστητος όρτιος. Μήπως να. Μπορεί να χτυπήσει. Ο Κομουνίτζας. Α, ας του δώσω λίγο παραπάνω χρόνο. Σε exhibition, το έλεγε και ο προπονητής του, έτσι θα τα λέμε αυτά. Βεβαίως. Φώναζε. Και του φέρνουν τα σάλια. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι ευχαριστημένη η Ντένις Ρίτσαρντς με τη σχέση της. Όχι, όχι, όχι. Θα έχει με τον Μπίλι. Θα μπορούσε να είναι, ρε παιδί μου, η Ντένις Ρίτσαρντς και ο Μπίλι θα μπορούσαν να είναι ζευγάρι που πάει στην τέτοια, στην εκείνη την τύπησα που έκανε τη σχέση, το μεσάζοντα σχέσεις. Έλα, πώς τη λένε. Την μπανιά. Η Σία Λιαροπούλου. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ζευγάρι η Σία Λιαροπούλου. Πες μου, δεν θυμάσαι και η Σία Λιαροπούλου. Κάτι μου λέει, κάτι μου λέει. Δεν τη θυμάμαι, το πρόσωπό της δεν το θυμάμαι. Θα μπορούσε να είναι ζευγάρι, δηλαδή, μισό λεπτάκι για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το Βλάκα που δεν ξέρει τίποτα. Ρε, συγγνώμη που έλειπα από την Ελλάδα και δεν έβλεπα τη Σία Λιαροπούλου. Δεν είχε δορυφορική εκεί που ήσουν. Έλα, τέρα, μαλάκα. Είχα σπασμένο Νόβα. Εγώ εδώ ήμουν και δεν θυμάμαι. Είχα αγοράσει σπασμένο Νόβα από το Σουλατζίδικο στο Στέκι, στο Βερολίνο. Okay, στο Στέκι. Υπήρχε μαγαζί που λέγεται Στο Στέκι. Για να λες που πάμε στο Στέκι. Ναι, το οποίο είχε γαύρο τηγανιτό, φρουτάκια. Γιατί και σπασμένο Νόβα. Α, είναι επειδή δεν είσαι συνδεδεμένο στη μαλακία εδώ πέρα. Κάτσε, το κλείνω το Bluetooth. Τώρα θα έχει, για να δούμε. Το παίζω για το Bluetooth. Ένα λεπτό. Σας παρακαλώ πολύ, ευπρεπώς να μιλάτε εδώ μέσα. Τώρα θα σας φάξω για το ξέρω. Δεν θέλω να το ξαναπούμε. Δεν τα κουβεντίκια, ρε. Ποιο σου ρε γαϊμούρι. Είναι ξεκάθαρα Ντένις Ρίτσαρντς τον Μπίλι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Να πούμε σε αυτό το σημείο λοιπόν ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ζευγάρι Σία Λιαροπούλου. Όμως κάπου εδώ μπαίνει μια καθαρά αμερικάνικη πινελιά που είναι ο δαπί της καρδιάς μας, ο Πολ Γουόκερ, ο οποίος είναι σε πολύ νεαρή ηλικία εδώ πέρα. Πανέμορφος, κούκλος. Και καλοκάγαθος. Εντάξει, ναι. Ναι, αγαθός. Αλλά με το θράσος ενός δαπίτη. Δηλαδή, μπαίνει λίγο άγαρμα στο. Αυτό έχει, ναι. Έχει το θράσος ενός δαπίτη. Δεν είναι έμφυτη η αλήθεια όμως. Δηλαδή, ο Μπίλι τον. Δεν το φοβάται τον Μπίλι. Ναι, αλλά... ναι, γιατί είναι, λέω, είναι αυτό το θράσος του δαπίτη. Ναι. Εγώ κάνω κουμάντο στο σχολείο. Ναι. Είναι αυτή γιατί η φάση. Γιατί είμαι ο σπορτς. Κανονικά αυτή είναι η κακή στις ταινίες. Μπράβο, είναι αυτό. Είναι η πρώτη ταινία που είναι ο καλός αυτός. Ναι, 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 ναι. Ναι. Για λίγο, εν πάση περιπτώσει, γιατί μετά το ξηγέται ο Μπίλι. Ο Μπίλι είναι εξωσχολικός. Ναι, είναι ξεκάθαρα εξωσχολικός. Και να πούμε και κάτι είναι άλλο, το τεχνικό παιδιά. Λύκειο, γιατί μια στιγμή, γιατί ας πούμε, πολλά του τα μαζέψαμε του Μπίλι. Δεν φταίει ο Μπίλι για αυτό που γίνεται. Δεν φταίει. Πρώτα απ' όλα, μάλλον είναι από διαλυμένη οικογένεια. Πρώτον. Δεύτερον. Ωραία, του ρίχνει πέντε μπερτάλια ξύλο. Ναι. Συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, as you do. Ωραία. Ποιο σου είπε να κάτσει να κοιτά το λιοντάρι, βρε κακομοίρη. Τι περίμενες, ότι θα πει στο λιοντάρι με τα πίτσα και θα αλλάξει ρότα. Ναι. Φύγε. Δηλαδή, πώς, έτσι δουλεύει η φύση, πιστεύεις. Έτσι είναι, δηλαδή, αν πεις, ας πούμε, στο λιοντάρι στην εξοχή, ξέρω το Σπηλιωτόπουλο. Είμαι μέλος της Νουδουφουκού. Ναι, θα γυρίσει και θα φύγει. Σπηλιωτόπουλο. Ναι, γιατί είναι ο πιο στιλιστικά άρτιος για μένα ο Σπηλιωτόπουλος. Διαχρονικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν κάποιον νεοδημοκρατή. Τώρα που είναι και λίγο γκρίζος λύκος. Ναι, δηλαδή, Silver Fox για σένα. Γκρίζος λύκος. Είναι Τούρκοι εθνικιστές. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, και γκρίζος λύκος. Ναι. Δηλαδή, αν έπρεπε να ποντάρεις για κάποιο μέλος της Νέας Δημοκρατίας που ενδεχομένως γνωρίζουν ζώα στη ζούγκλα, θα έλεγα ότι είναι ο Άρης Σπηλιωτόπουλος. Βεβαίως. Δηλαδή, στιλιστικά και μόνο. Ότι. Δεν το ξέρουμε, δεν ξέρουμε τη γλώσσα του, but he's fucking stylish. I'm not gonna eat him. Ναι. Απόλυτα. Ναι, ναι, ναι. Άλλωστε, όταν σου επιτίθεται ένα λιοντάρι. Επίσης να πούμε ότι. Άρα, αν πάμε για σαφάρι, να έχουμε μαζί μας τους Σπηλιωτόπουλους. Πέφτει σε κόμμα μετά. Να το παλέψει με λιοντάρι. Και να πούμε και μπράβο στους μακιγέρι, οι οποίοι βάλανε κέτσαπ στο στόμα του Πολ Γόκερ για να δείξουν αίμα. Ναι. Και κέτσαπ από φασφουντάδικο. Ναι, 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 ναι. Έκμα, όπως διόλα λέγεται. Ελβίς. Ελληνική βιομηχανία σάλτσας. Το καλύτερο όνομα. Έτσι είναι το Ελβίς. Είναι με γιώτα. Ελβίς. Ελληνική βιομηχανία σάλτσας. Λοιπόν,
Με το πέρασμα λοιπόν αυτού του ατυχέστατου σκηνικού, όπου κατασπαράσετε, τραυματίζετε, όχι τόσο έντονα τελικά, έρχεται ο Μπέρνι μαζί με τον. Ναι, λίγο τον κατασπάραξε. Ναι. Με το sidekick του. Τη Χέλγα. Τη Χέλγα και τον σπουδαίο Children of the Corn. Ναι. Και τον... Μεγάλο τρίο. Ναι, τεράστιο τρίο. Μεγάλο τρίο. Η αλήθεια είναι. Α! Και επίσης τώρα που το θυμήθηκα να πούμε ότι υπάρχει και Black Comedy Relief σε ένα άθλιο σενάριο το οποίο κάνει συνέχεια άγαρμπα και πάρα πολύ άβολα αστεία με την ομοφιλοφιλία του χαρακτήρα. Ναι. Σε σημείο που να λες ρε μαλάκες. Ναι. Not cool even back then. Πραγματικά δηλαδή. Είτε για το, ήταν ακόμη εκτός, και για το 94. Δηλαδή ηρεμήστε λίγο. Ναι. Το μόνο που δεν λένε, άμα ήταν ελληνική ταινία. Βέβαια στην ελληνική ταινία θα μπορούσε, σε ελληνική ταινία θα μπορούσε να είναι και σήμερα. Ναι, είσαι τηλεόραση. Ναι. Είσαι παράσταση του Μάρκου Σεβερλή. Καλά. Ναι, είσαι. Και το 2050. Είσαι μία από αυτές τις ελληνικές ταινίες που διαδραματίζεται κωμωδίες σε κάποιο νησί. Ναι, συνήθως κάποιος γάμος, κάτι τέτοιο βεβαίως, που μαζεύω. Βεβαίως, βεβαίως. Και να πω σε αυτό το σημείο την σπουδαία στιγμή, όπου δεν θα ονομάσω βέβαια το άτομο, που μου έχουν καλέσει ένα casting για μια τηλεοπτική σειρά κωμική. Και μου λένε Μάκη, θέλουμε να παίξει ένα ρόλο. Είμαστε, ξέρω εγώ, δύο τύποι, μένουν σε διαμέρισμα, ξέρω εγώ. Θέλουμε να παίζεις το ρόλο του διπλανού που μένει με τη μάνα του. Λέω, okay. Και είναι ομοφυλόφιλος. Και λέω, θα είναι καρικατούρα κάποιου γκέι χαρακτήρα. Λέω, όχι, ρε, για όνομα Θεού, δεν είμαστε τέτοια. Ας πούμε, είμαστε πιο ανοιχτό μυαλί. Λέω, okay, να δω ένα σενάριο, να δω. Και πρώτο χαρακτηριστικό του χαρακτήρα που δεν θα ήταν καρικατούρα ομοφυλόφιλου. Με την πρώτη ατάκα που λέει γουστάρει έναν από τους δύο πρωταγωνιστές και λες καθόλου καρικατούρα. Ναι, καθόλου λιγούρης. Πρώτη φορά το βλέπουμε. Ναι, καθόλου λιγούρα που απλά γουστάρει όλους τους άντρες, γιατί έτσι είναι οι ομοφυλόφιλοι, έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Βεβαίως. Και αυτό που λέγανε, δεν γίνεται να έχουμε ομοφυλόφιλο στην ποδοσφαιρική ομάδα, ας πούμε. Βεβαίως. Γιατί θα είμαστε γυμνοί και θα κοιτάει τις πούτσες μας. Θα μας βλέπει και θα μας γουστάρει και λες, δεν δουλεύει έτσι. Μαλάκα. Επίσης θα έλεγε κανείς ότι... Δηλαδή σε γουστάρουν όλες οι γυναίκες? Όχι. Ίσως, λέω ίσως, ίσως να υπήρχε ένας γκέι ηθοποιός στην Ελλάδα να πάρει αυτόν τον ρόλο. Να είναι γκέι. Καλά. Ίσως. Και δεν αυτό. Ξέρω. Και αυτό. Δεν επίσης, γνωρίζω προσωπικά. Και αυτό θα μπορούσε να το πει κανείς και θα μπορούσε επίσης να γράψει ένα ρόλο το 2024 ο οποίος δεν είναι άλλο ένα lowest common denominator. Ναι. Χαρακτήρας πολλά, για να τον καταλάβει ο μέσος Έλληνας που λέει «Α, ναι, τους ξέρω αυτούς, αυτοί που θέλω μου φιλιά». Αυτοί ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Για να σε φερληθείτε στα γέλια. Αυτό. Ναι. Ναι. Να μην επαναληφθεί αυτό. Όταν πίνω νερό πήγα... Καλά, κάτσε να δούμε στα comments και εκεί έχουμε κάτι. Άμορη Χέλγα. Μεγάλη είσοδο στο νοσοκομείο. Α, συγγνώμη, πες, γιατί δεν έχουμε εξηγήσει ποιος είναι ο επιστήμονας. Α, ναι, είναι ο Μπέρνι. Είναι, είναι από το Weekend at Bernie's, είναι ο νεκρός. Ο οποίος ψάχνει. Α, ως χαρακτήρας. Ψάχνει ως χαρακτήρας στο Tammy and the T-Rex, ψάχνει έναν ανθρώπινο εγκέφαλο για να τον εγκαταστήσει στο ρομποτικό του δεινόσαυρο για κάποιο λόγο. Δεν μας εξηγεί γιατί. Όχι. Είναι λίγο Frankenstein. Είναι πολύ Frankenstein. Είναι πολύ Frankenstein. Ναι. Παίζει εκπληκτικά ο τύπος. Δηλαδή γουστάρω πάρα πολύ και έχει μια βοηθό, τη Χέλγα. Ναι. Που είναι λίγο βοηθός henchwoman. Κάπως έχει διευκρίνει το ρόλο. Το κάδι της δεν είναι εμφανές. Ναι, είναι λίγο από τα κάδια τα οποία έχουν 5-6 πράγματα μέσα. Ναι. Είναι, ξέρω εγώ. Υπηρεσίες ήχου, εικόνας, βίντεο. Δημοσιογράφος. Ναι, δημοσιογράφος, ραδιοφωνική παραγωγός. Security. Ελαιοχρωματιστής. Και γενικές οικοδομικές εργασίες. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό είναι ξεκάθαρα το sidekick του Μπέρνι. Ο οποίος με τρόπο που δεν είναι ιδιαίτερα πιστικός παίρνει το σώμα του Paul Walker και το μεταφέρει στο εργαστήριό του όπου του κλέβει τον εγκέφαλο. Όχι, μπαίνει μέσα στο κρεβάτι. Το παίζει γιατρός. Το παίζει γιατρός με τσιγάρο. Τσιγάρο, μεγάλη κίνηση αυτή. Και λέει, πέθανε. Και λένε οι άλλοι, σοβαρά. Ναι, ναι. Και βάζουν τα κλάματα οι άλλοι. Ήρθε ένας τύπος και σου είπε, πέθανε και ο άλλος ζει, αναπνέει. Ναι, ο οποίος βγάζει μάτι ότι δεν είναι γιατρός, εντάξει. Απλά φοράει μια άσπρη ρόμπα. Θα μπορούσε να είναι ο ευρυπιώτης, ο απαράδεκτος. Είναι ο γιατρός. Ναι. Αυτό. Πραγματικά δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς πείθει κάποιον. Εδώ πράγματα που κάνει, όχι ιδιαίτερα καλά κρυμμένα η βοηθός του και τα πιστεύουν όλοι. Και το μεταφέρει τον εγκέφαλό του στον ρομποτικό δεινόσαυρο. Έτσι. Και από εκεί και πέρα ο Paul Walker, έξαλλος που η ζωή τον οδήγησε σε αυτή την πραγματικότητα, παίρνει εκδίκηση απέναντι σε όλους τους νταΐδες που του έκαναν κακό και στις νταϊοπούλες. Ναι, δηλαδή συνεχίζει να είναι ο κακός αυτός.
Υπάρχει και σκοτώνει κόσμο σαν δεινόσαυρο. Ναι. Άμα είσαι δεινόσαυρο, τι θα κάνει. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν τον σκότωσε κανένα άνθρωπο, έτσι. Πάει για σφινάκια. Ναι. Δηλαδή, οκ, ναι. Το, σε δίρανε. Εντάξει. Πάνε δίνει του και εσύ. Ξέρω που σου έδωσε και πάνε δίνει του με τα μικρά χεράκια σου. Που σου χαρίστηκε. Ναι. Γιατί είχε πει στην αρχή θα πάει all the way. Του κατακρεουργεί. Βεβαίω. Όλου. Πα στο πάρτι εκεί, τα διαλά όλα. Στήθηκε ένα πάρτι να διασκεδάσουν λίγο οι νεολαίοι. Και yeah. πας εσύ σαν γνήσιος δαπίτης και διαλύεις τη φάση επειδή δεν κάλεσαν τη ΔΑΠ. Ήταν ασύμμετρη η απάντηση που έδωσε. Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Θα λέγαμε ότι κάπου εκεί χωράει ας όπου και παρουσία του στρατηγού ανέμου, αλλά είναι άλλο θέμα αυτό. αλλά ναι, ως δεινόσαυρος πλέον, he wreaks havoc, yeah. hilarity ensues που λέμε. Σε ένα ρομπότ το οποίο δεν είναι τόσο φανταστικό σαν ρομπότ, αλλά... Έχει το μεγαλύτερο τεχνολογικό επίτευγμα όλων των εποχών, το οποίο είναι ότι δεν χρειάζεται ενέργεια. Με κάποιο τρόπο δεν, ούτε μπαταρίες έχει, ούτε βενζίνη, δεν τελειώνει ποτέ η ενέργειά του. Έτσι. Ναι, είναι όμως ο μέσα ο κέφαλος του. Ο οποίος τι παράγει. Του Μάικλ. Παράγει ρεύμα 220 βολτ. Δεν ξέρεις από αυτά τα επιστημονικά εδώ. Αυτό δηλαδή δεν. Κοιτάξτε, παιδιά. Μισό λεπτάκι. Να πούμε καταρχήν ότι δεν είναι τελείως παράλογο. Έτσι. Δηλαδή πόσοι και πόσοι επιστήμονες. Ναι, παρακαλώ, όχι, ακούω. Πόσοι και πόσοι επιστήμονες ανά τα χρόνια έχουν προσπαθήσει να χρησιμοποιήσουν ανθρώπινους εγκεφάλους και να τους εγκαταστήσουν σε ρομποτικούς δεινοσαύρους. Αυτό είναι γνωστό, δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή, ένα από τα. Πειράζει δηλαδή που είναι ο πρώτος που το κατέφερε. Ναι, κατάφερε. Ναι, ναι, ναι. Και επίσης δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο παράλογο σαν σεναριακό hook, ας πούμε. Το ότι εφήβρε την άπειρη ενέργεια. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα ήταν πιο ενδιαφέρον από το ότι. Και βέβαια να πούμε σε αυτό το σημείο ότι. Μόλις έσωσε τον κόσμο αυτός. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αποφασίζει να ασχοληθεί με το μυαλό ενός εφήβου. Mm-hmm. Και να το βάλει σε ρομποτικό δεινόσαυρο. Συγγνώμη. Ναι. Και επίσης να πούμε ότι στο τέλος αποκαλύπτεται και μία ακόμα μεγάλη επιστημονική πρόταση που υπάρχει ο εγκέφαλος μόνο σε ένα πιατάκι. Α, σαν μπολάκι. Ναι, ναι. Συνδεδεμένο σε μία κάμερα. Spoiler. Spoiler. Μεγάλο τέλος. Μόνο και μόνο έτσι. Για να μπορεί να κάνει το πιο άβολο χορευτικό που έχει αποτυπωθεί ποτέ στο σινεμά. Στριπτής. Ναι. Πιο άβολο στριπτής. Το πιο άβολο στριπτής, πραγματικά. Ναι. Δηλαδή. Ναι. Η Ντενίζ Ρίτσαρτς. Η Ντενίζ Ρίτσαρτς, η κατά τα άλλα καλονή και νεράιδα Ντενίζ Ρίτσαρτς, η οποία μας δίνει τον πιο άβολο και άτεχνο χορό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ναι. Εάν μπροστά σε ένα camcorder συνδεδεμένο. Μπράβο. Ναι. Μια λίστα με top 10 striptease ναι. χορούς στην ιστορία του κινηματογράφου δεν θα είναι μέσα. Όχι ρε, ούτε, δεν θα είναι ούτε στους δεύτερους αναπληρωματικούς ρόλους. Είναι λίγο σπιάνει το γέλιο βασικά. Ρε, παιδί, εγώ θα σου το πω διαφορετικά. Εγώ να. Βλέποντας το χορό της Ντενίζ Ρίτσαρτς θεώρησα ότι θα ήταν πιο θελεκτικό σαν θέαμα να δω στον ίδιο ακριβώς ρόλο, στο ίδιο ακριβώς sequence στον Αχιλέα. Καλά, προφανώς. Καλά, ναι. Αυτό είναι εκ των... Οκτάνε, βεβαίως. Ναι, ναι, δηλαδή, δεν μπορώ ποτέ να το πω. Θα πήγαινα σε peep show που θα ήταν ο Αχιλέας. Πρώτα απ' όλα έχω πολύ περισσότερο χαρισματική κίνηση. Ναι. Εντάξει, δεν είμαι τόσο λεπτός και έμορφος. Ενδεχομένως να έχεις πολύ πιο ενδιαφέρουσα μουσική επιλογή. Κινησιολογικά όμως. Ναι, και η μουσική. Η μουσική ήταν λίγο. Και κινησιολογία. Κινησιολογία, ναι. Καλά, δεν το συζητάμε. Έχεις σκεφτεί ποτέ να γίνεις στριπτιζές? Θα πω ναι. Θα πω ναι. Θα πω επίσης ότι ήμουν. Α, στο Βερολινό. Είναι ένα από τα κάδμου και αυτό. Ναι, ναι, στο Βερολινό. Στο Βερολινό. Okay. Έβαζε χρήματα. Όχι πολλά. Γι' αυτό μετά αποφάσισα να γίνω. Πόρνος. Πόρνος ήμουνα, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι τη σειρά. Να σου πω. Τα λεφτά φορούσα ζαρτιεράκι να στα βάζω στο χαμηλά, στο μπούτι και στον τρακέφαλο. Όχι, φορούσα σόβρακο Μινέρβα. Ήταν αυτή η φάση. Σόβρακο είναι Y-front ή μποξεράκι. Y-front. Α, φοράει και γουάιφον. Οπότε στο βάζα. Αυτά τα μεγάλα του παππού, όχι. Στο βάζαν στο λάστιχο το. Στο ξεχυλωμένο ελαφρά λάστιχο που έχει και ρίγα πάνω, αυτή η κόκκινη ρίγα. Ναι. Ή στην τσεπούλα που έχει μπροστά. Ή στην τσεπούλα που. Ναι. Φορούσε και φανελάκι ατθή ή όχι. Μινέρβα, είπαμε. Ήταν sponsored από το Μινέρβα. Ναι, ρε παιδί μου, ήταν πάνω κάτω Μινέρβα. Ναι. Δεν έπαιζε, α πούμε, ξέρω εγώ διαφορετικά μπράβο. Δεν παίζει με αυτά τα πράγματα γενικά. Πώ έχουν οι πιλότοι στο MotoGP. Μπράβο. Έχει γι' αυτό Μινέρβα. Και είχα και ένα σόβρακο αντί για κράνο Μινέρβα στο κεφάλι. Α, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Α, έχει και gimmick δηλαδή. Όλο αυτό που περιγράφει ο Αχιλλέας θα ήταν πιο ενδιαφέρον σαν θέαμα από το χορό που κάνει Ντενίζ Ρίτσαρτς στο τέλος ταινίας. Ναι. Δηλαδή, πολλές φορές βλέποντας αυτό το άβολα μεγάλο σε διάρκεια sequence, ήθελα να τσι πω, ρε κορίτσι μου, άστο να πας στο διάλογο. Εγώ σου είπα και στο τηλέφωνο. Κατευθείαν σκέφτηκα τη Τζέιμι Λι Κέρτις στο. Σωστά, True Lies. Που γίνεται από μια, ξέρεις, housewife
κάνει τα μαλλιά πίσω και σκίζει το φόρεμα. Ναι. Μια σκηνή που πρέπει να έχω δει πάνω από 100 φορές. Ναι, ναι, ναι. Για κινηματογραφικούς λόγους. Βεβαίως. Ναι. Ναι, ναι. Για λόγους κινηματογραφικής ανάλυσης. Αν είναι τα κάδρα, τα καδραρίσματα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν είναι ρέισιο, όλα αυτά, πώς τα λένε. Ναι, και Σάλμα Χάγεκ, βέβαια, στο Fantastic Dawn. Και αυτό, ναι. Τα λέμε αυτά. Και αυτό. Ντέμι Μουρ, στο Στριπτής. Ναι. Που είχε δώσει πόνο εκεί. Είχε φοιτήσει κιόλας μαζί με Στριπτιζές. Showgirls, βάζουμε. Υπέροχο το Showgirls. Πώς τη λέγανε, Λίζα, την ηθοποιό που έπαιζε στο Saved by the Bell. Αχ, Elizabeth. Μπερκλέι. Ναι. Elizabeth Μπερκλέι. Ναι, ναι, ναι. Σε ένα ρόλο ζωής και καριέρας που ουσιαστικά τη διαμέλυσε την καριέρα. Τη φουκαριά. Θα λέγαμε. Ναι, πραγματικά είναι ο ορισμός, η φουκαριάρα. Τι σας άφησε αυτή η ταινία βλέποντάς την, ρε παιδί μου, τι νιώσατε? Τι νιώσαμε? Μια μεγάλη απορία. Βέβαια θα μου άρεσε. Θα ήταν άλλη ταινία χωρίς τον Gore. Δηλαδή αν αυτή η ταινία δεν είχε τον Gore, θα είχανε πολύ. Ναι, γιατί ήταν λίγο Frankenhooker τώρα. Ναι, ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή προφανώς είναι κωμωδία έτσι. Ναι, εγώ πέρασα καλά, δεν καταλαβαίνω γιατί. Όχι, εγώ πέρασα καλά. Λέει γελάς. Εντάξει. Είναι φτιαγμένη. Ωραία. Με. Πώς λέγεται, έχει θετική ενέργεια. Εμένα μου έμεινε πάρα πολύ ο Terry Kisser. Είναι vibes ταινία, έτσι. Ε? Είναι vibes ταινία. Ναι, μόνο. Αποκλειστικά. Τίμη που το ξέρεις, γράψαμε το σενάριο μέσα σε 6 μέρες, ας πούμε. Και... Μέσα σε 2 μέρες για σένα. 2? Ναι. Okay. Δεν φαίνεται. Αλλά μου έμεινε ο. Μου άρεσε πάρα πολύ πως παίζει ο τύπος εδώ. Ο οποίος παίζει και στο πρώτο επεισόδιο της παλιάς σειράς Fall Guy που σου λέγα. Το είδες. Έχω αρχίσει λοιπόν να βλέπω όταν βγήκε η ταινία το Fall Guy, το είδα και μετά έμαθα ότι είναι βασισμένο σε μια σειρά του 1981 που πήγε για 5-6 χρόνια. Την οποία και άρχισα να βλέπω και ήταν super. Το Fall Guy με τον μεγάλο Lee Majors, άλλη μια σειρά του Glenn A. Larson, ο οποίος έχει κάνει ό,τι έχουμε δει ως... Μπήκα, είδα λίγα πράγματα. Ναι. Γιατί μου πώς το είπες προχθές. Καλογυρισμένο, φίλε. Είναι, και με budget. Είναι πολύ καλογυρισμένο, ειδικά για εκείνη την εποχή που γενικά παίζαν πολλές πατάτες. Ήταν. Και ήταν και top. Και έχει ωραία stunts. Ναι, 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 ναι. Είναι μια πολύ ευχάριστη σειρά που στέκει ακόμα για σήμερα. Δεν το περίμενα. Επίσης παίζει ο Lee Majors, οπότε. Lee Majors, ναι. Μεγάλος, έτσι. Τελειώνει κάθε κουβέντα ουσιαστικά εκεί πέρα. Six Million Dollar Man, τι λέμε τώρα. Ναι, ναι. Τι να πεις. Τι να πεις, ναι. Και από τα πιο αντρίκια ονόματα όλων των εποχών. Το Lee Majors, ναι. Ναι. Ναι, είναι και ήταν το πραγματικό το όνομα, αναρωτιέμαι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα. Φαντάζομαι. Στην Tinseltown. Μου φαίνεται πολύ επικό για να είναι αληθινό. Εγώ πιστεύω θα είναι αληθινό. Λες. Lee Majors. Ναι, ναι. Είναι ωραίο. Είναι πώς λες και είναι χαρακτήρας του. Εξάδελφος του John Major. Του Catch 22, ας πούμε. Ναι, 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 ναι. Όχι, είναι και όμως είναι πραγματικό του, παιδιά. Μεγάλος, ναι. Lee Majors. Ακραίο. Έλα, ρε. Α, όχι. Όχι. Πώς λέγεται. Είναι για μένα πιο επικό το όνομα του κανονικό. Harvey Lee Geary. Harvey Lee Geary. Y-E-A-R-Y. Geary. Geary. Okay. Με το όνομα Harvey Lee Geary είσαι βασικά μανιακός σκοπευτής, έτσι δεν είναι? Ναι, 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 ναι. Ο Ρώσος Όσβαλτ. Κάπως έτσι. Ναι, εντάξει. Το Harvey Lee το αλλάζεις. Εκείνη την εποχή. Δίκαιο το ότι το έκανε Lee Majors. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα έκανε την ίδια καριέρα με το όνομα Harvey Lee Geary. Μέχρι το Harvey Lee πας καλά, στο γύρι μας το διαλύει. Δηλαδή, ναι. Γιατί μετά σκέφτεσαι. How do you pronounce that? Is it Geary? Και μάλλον θα τον είχαν ρωτήσει πολλές φορές στην αρχή. Ναι, θα το κάνω Lee Majors. Θα το κάνω Lee Majors. Α, στάβα στο διάλογο με το μαλάκι τώρα. Λοιπόν, ναι. Θεωρώ πάντως ότι το Tammy and the T-Rex δεν έχει πάρει την θέση. Τη θέση που έχει κερδίσει, ρε παιδί μου, άδικα. Δηλαδή ότι είναι μια ταινία που it's so bafflingly all over the shop που δεν ξέρεις πού να τη βάλεις. Ναι, ναι. Is it a cheap sci-fi movie? Is it a comedy? Is it a gore film? Is it like... it's definitely not a family film. τουλάχιστον η πρώτη βερτιόν μπορεί και να ήταν, αλλά what the fuck is it? Ναι. Πατάει σε πολλά. Ναι, και πατάει σε όλα. Συγγνώμη, ακούγεται λίγο στο τραπέζι. Με πολύ ελαφρύ βήμα. Δηλαδή δεν πατάει πιστικά πουθενά. Ναι. Σωστό.
Αυτό το what the fuck is it, πιστεύω είναι. Είναι. Μπράβο, έτσι να κάνει ο κόλο σου. Ο Μπίλι. Πιστεύω είναι δίπλα στα production notes. Δηλαδή, what the fuck is it. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό να υπήρχαν μέρες που τελείωνε, έκανε ράπ για την ημέρα και το συνεργείο κοιτάζονταν μεταξύ του και έλεγε μαλακά, τι γίνεται εδώ. Και πόσο μάλλον όταν. Ξέρεις, φανταστείτε, ρε παιδί μου, ότι ενδέχεται ας πούμε, το συνεργείο να μην ήξερε τι γυρίζει, να βλέπω μόνο τις σκηνές που γυρίζαν εκείνη την ημέρα. Σκεφτείτε αυτό ακόμα περισσότερο. Ναι. Το να είσαι το συνεργείο που δεν σου έχουν δώσει, ρε παιδί μου, σενάριο, έχουν δοθεί στους ηθοποιούς. Και λες σήμερα έχουμε τον τάδε σκηνή που θα είναι αυτό. Ωραία, πάμε. Σκεφτείτε. Θα λέει ρε μαλάκα, τι είναι κωμωδία, είναι. Ναι. Τι είναι. Σκεφτείτε, μαλάκα μου, την πρώτη μέρα που γυρίζουν την πρώτη σκηνή της ταινίας με το δεινόσαυρο. Ο οποίος δεινόσαυρος είναι σε φυσικό μέγεθος. Ήταν τόση ήταν. Ναι, 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 ήταν animatronic. Ναι, ναι, ναι. Όχι, εννοώ τόση ήταν. Α, η T-Rex, όχι ρε. Ήταν πιο γκώδη, πιο γκώδη τα T-Rex αυτό. Ναι, όχι, βέβαια, δε, πιο ψηλή. Δε. Ό,τι ξέρω για τους T-Rex είναι από το Jurassic Park, οπότε δεν είμαι σίγουρος τι. Όχι ρε, τη σιγά μην ήταν τόσο μικρή ρε. Όχι, είναι λίγο μικρός ο T-Rex. Όχι, ναι, έχεις δίκιο, γιατί έχω δει ένα σκελετό στο μισό της ιστορίας. Γι' αυτό παίζει και πολύ Dutch Angle κάμερα από κάτω, να βλέπουμε σαγόνι. Ναι, 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 για να φαίνεται λίγο πιο μεγάλο από ότι είναι. Και ναι, πες γιατί υπήρχαν τρεις νοματέοι που τους μπρόχναν από πίσω. Γιατί δεν δούλευε. Ενώ κουνούσε μόνο χεράκια και. Χεράκια και κεφάλι. Χιλάκια όμως, προσοχή. Και σαγόνι, ναι, ρε παιδί μου. Το ματάκι του. Λαιμό. Ματάκι. Ήταν 3,6 μέτρα ο τυρανόσαυρος. Αυτός ή γενικά. Η αληθινή τυρανόσαυρη. Εντάξει, τόση άρα. Ήταν 3, όχι, εδώ είναι πιο κοντός νομίζω, δεν είναι 3 μέτρα. Εδώ είναι λίγο πιο πάνω από το τηλέφωνο, ρε φίλε. Ναι, είναι 2 μέτρα και κάτι. Ναι. Ναι. Ήταν 3. Λίγο Γιώκιτς εκεί πέρα. Ναι. Μπράβο. Ναι. Είναι λίγο Γιώκιτς, ναι. Ήταν 3,6 μέτρα και 40 feet. Feet, τα οποία είναι in meters είναι 12-13 είναι μέτρα, ναι, μήκος με την κουρά. Ναι, 12 μέτρα. Εντάξει, κάπως είναι. Ψηλό παιδί. Δεν θα ήθελες να είσαι εκεί κοντά όταν ας πούμε τα παίρνει στο κρανίο να στήρεξε με την πάρτι σου. Από μουσική πώς το είδα. Είπαμε Bad and Jaded Heart, έτσι. Ναι, βεβαίως. Εδώ. Και μεγάλη το κομμάτι της αρχής με τους σπουδαίους στίχους. I'm a dinosaur man. Ναι. A prehistoric dude. King of the jungle. Όχι. Ναι. Η γνωστή δεινόσαυρη της ζούγκλας, άλλωστε. Βεβαίως, ναι, ναι. Η γνωστή τυρανόσαυρη του Αμαζονίου, θα λέγαμε. Ναι. Γιατί αν λέμε για το King of the jungle, το λιοντάρι που. Όχι, δεν έχει λιοντάρια στη ζούγκλα. Ναι. King of the savannah, ας πούμε. King of the Jungle, Coming After You, Simon Stokes and the Black Whip Thrill Band. Πες το πάλι το όνομα της μπάντας. Simon Stokes and the Black Whip Thrill Band. Black Whip. Ωραίο. Ναι, Black Whip. Ωραίο. Black Whip Thrill Band. Μάλιστα, πολύ ωραίο. Το Whip το προτιμώ για να υπάρχει η αναφορά σε μια από τις μεγαλύτερες στιγμές στην ιστορία της τηλεόρασης. Το Cool Whip, το Family Guy. Cool whip. I said cool whip. What do you say whip? Η Denise Richards, η οποία προσπαθεί με νύχια και με δόντια να δώσει ένα δραματικό γκράβιτα στην ταινία. Ναι. Το παλεύει καθόλου. Πιθανότητα χωρίς να τη ζητήθηκε. Εντάξει, όχι. Αποκλείεται να μην τη ζητήθηκε. Εννοείται ότι θρυνεί το θαμό. Ναι. Δεν θα κάνω μαλακίες εδώ. Δεν το παίξω ελαφριά. Γιατί όλοι οι άλλοι είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν στην ταινία. Εν τω μεταξύ, πραγματικά η Denise Richards ήταν. Δεν υπήρχε. Ήταν σαν ψεύτικη πραγματικά. Σαν κούκλα. Ναι, ναι, ναι. Πώς το λένε, πορσελάνη. Ναι. Είναι φοβερό το πώς δημιουργούνται πραγματικά. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Κάποιοι άνθρωποι. Και είναι γεννημένοι για να τους αγαπήσει η κάμερα με κάποιο τρόπο. Ναι, ναι. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Έχω να σου πω όμως το Wild Things τότε. Μου άρεσε πιο πολύ η Νεύ Κάμπελ. Γιατί ήταν πιο αλήθεια. Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Κατάλαβες. Το καταλαβαίνω. Αλλά είναι η δεύτερη ταινία της Denise Richards που βγαίνει το 1994. Ποια ήταν η άλλη? Η παροδία του φωνικού όπλου, το Loaded Weapon. Δεν το έχω δει ποτέ. Νομίζω είναι. Κατάλαβες. Είναι η παροδία του είναι Loaded για Weapon. Σκοτσιές. Ωραίες η αλήθεια. Ναι. Περίμενα να σου πω με ποιους. Loaded Weapon. Ναι, είναι όταν είχε πάρει την κατηφόρα ο τέτοιος. Loaded Weapon 1. Με Emilio Estevez.
Α, μάλιστα. Ναι, now it rings the bell. Okay, okay, okay. Samuel Jackson. Οι Abrams δεν το κάνανε πάλι. Ποιοι είναι? John Lovitz, William Shatner, Tim Curry και Kathy Ireland. Τρελό. Τι κάνει εκεί? Τρελό. Σπουδαίο. Τρελό cast. Δεν βλέπετε. Mm-hmm. Και μετά βέβαια έπαιξε στο Starship Troopers. Και yeah, μετά στο Wild Things. Πολύ δυνατό cast, παιδιά. Ναι, ναι. Πολύ δυνατό για μια όχι τόσο δυνατή ταινία. Δεν το έχω δει ποτέ. Α, χάνεις. Mm-hmm. Εγώ το είχα πάρει σε βιντεοκασιέτα. Σε τι? Βιντεοκασιέτα. Μάλιστα. Θα το κάνατε double bill με κάτι? Ρε φίλε, το ψάχνα πολύ και ώρα. Το Jurassic Park είναι πολύ... In two on the nose, αλλά εντάξει, οκ, okay, ναι, το ακούω. Εντάξει. Θα δούλευε όμως. Ναι. Ψάχνοντας να βρω άλλη ταινία που επιστήμονας, mm-hmm. και αυτό είναι όλο αφιέρωμα, ατέλειωτο βέβαια, ναι, ναι, ναι. Τρελή επιστήμονες σε ταινίες. Ναι. Κάνει implant εγκέφαλο ανθρώπου σε ζώο και δεν βρήκα κάτι. Γιατί? Δεν βρήκα κάτι. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πρέμις ξανά? Ρε εσύ, νομίζω το αντίθετο υπάρχει σε κάτι ταινίες, παλιές 60's. Ναι, ζώου σε άνθρωπο. Δεν έχει βάλει κανείς, ας πούμε, μυαλό ανθρώπου σε πίθηκο ή σε γορίλα? Δεν μπορεί. Α, κάτι γινόταν στο Altered States του Ken Russell, τώρα που το θυμήθηκα. Α, ναι, 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 States, okay, έχει ζώο, okay. Δεν θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Νομίζω κάτι δεν πηγαίνει και μετά γυμνός ο William Hurt μέσα στο ζωολογικό κήπο και παλεύει με τους γορίλες. Ναι, αλλά δεν... Βλέπεις από μόνο για αυτό την ταινία, έτσι. Αυτός όμως γινόταν κάτι αρχαίος άνθρωπος. Κάτι γινόταν αρχαίος άνθρωπος για λίγο. Έχει καεί και με τη μεσκαλίνη. Και με τη σούπερ μεσκαλίνη εκείνη την περίοδο. Μπράβο, ωραίο είσαι... το Altered States, να το δείτε γενικά. Ναι, να το να μην δείτε. Σας τα λέμε από τις αγαπημένες ταινίες. Προφανώς δεν το θυμόμαστε 100%. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς δεινοσαυρικό, αλλά εγώ θα πάω με ένα έτσι classic έτσι μόνο και μόνο για το. Ναι. Για το Beast Lock, ας πούμε. Το The Beast from 20,000 Fathoms, θα πω εγώ. Fathoms. Το οποίο είναι. Είναι. Τα πόδι είναι. Όχι, είναι δεινοσαυροδράκος. Ότι ένας. Δεν το έχω δει ούτε αυτό. Ναι, είναι παλιά ταινία, πολύ παλιά ταινία. 60's, τι είναι 50's? Το... Πρέπει να είναι... Είναι 50's. Είναι 50's, είναι του 53, ναι. Οκ. Okay. Ναι, και το έχω δει και αυτό πριν από πάρα πάρα πολλά χρόνια. Όταν είχα φάει... Τενωρίς 50's, ναι. Ναι, 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 δηλαδή όταν είχα δει μια... Είχα φάει μια φρίκη και έβλεπα οτιδήποτε υπήρχε σε creature feature, ας πούμε. Ναι. Όταν ξεκινήσει από τον Godzilla και λέω, α, τι άλλο υπάρχει εκεί έξω. a dark rabbit hole to go down. Έχει πράγμα. Είδα ναι, ναι. Το Godzilla Minus One, ναι. Από πρότασή σου. Ναι. Πολύ ωραία ταινία. Γάμισε. Ναι. Τα καταπληκτικό. Ήταν πιο ωραίο, γιατί γενικά δεν ήμουν πολύ οπαδός τα τελευταία χρόνια. Μετά από, ωραίο είναι. Μετά από εκείνο το 2001, ποτέ το 2002. Το αμερικάνικο λες. Το αμερικάνικο. Ναι. Κοίταξε, in defense of the American movies, είναι η πρώτη φορά που τουλάχιστον, να το δώσουμε σε αυτές τις αμερικάνικες ταινίες, προσπάθησαν και κάπου πέτυχαν να καταλάβουν τον Godzilla λίγο παραπάνω για δυτική. Για ποιες λέμε τώρα? Για τις καινούργιες αμερικάνικες. Η άλλη ήταν τραγική, ρε, με το Matthew Broderick. Ναι, εγώ εκεί είχα παραιτηθεί, στο Matthew Broderick. Άρα δεν είδες ποτέ τις καινούργιες, τις αμερικάνικες? Είδα νομίζω μία. Έχω δει αυτή με τον King Kong και τον Godzilla που είναι τώρα. Πέρυσι βγήκε, πότε βγήκε? Κάτσε, ποια από τις δύο, γιατί τη φυτρά βγήκε και καινούργια. Την πρώτη, δεν έχω δει τη δεύτερη. Και εντάξει. Ήταν οκ okay που βάλανε και Μακαγκοτζίλα μέσα και αυτά. Ναι, αλλά δεν πέθανε, ρε παιδί μου. Ενώ αυτή ήταν πιο ωραία τώρα. Ναι, γιατί είναι, ρε παιδί μου. Κακά τα ψέματα. Ο Godzilla είναι. Έχει και επιστήμη. Ναι, ναι, είναι δημιούργημα μιας πολύ συγκεκριμένης. Ενός πολύ συγκεκριμένου κινηματογραφικού πολιτισμού, ρε παιδί μου. Ότι όσο και να προσπαθήσουν οι Αμερικάνοι, δεν είναι δικό τους, ρε παιδί μου. Μπορούν να το πλευρίσουν, να το κάνουν το the best of their ability. Αλλά για παράδειγμα, η καινούργια ταινία, το Godzilla vs. Kong, το καινούργιο, it was too American for my liking, ρε παιδί μου. Δηλαδή ήταν σε φάση, OK, κάτι πήγατε να πείτε και πάλι το αμερικανίσατε, δηλαδή. Ας το διάλο. Ναι. Δεν το πιάσατε δηλαδή. Ναι. Ή δεν θέλετε κιόλας ναι, να το πιάσετε. Ναι, δεν θέλετε να το πιάσετε. Ενώ οι δύο πρώτες ταινίες του Godzilla που γίνανε, που ξαναφέρουν και King Ghidorah και Mothra και τέτοια, I was kind of, okay, you're not far off. Okay. Mm. Not there yet. Δηλαδή, να το δω δηλαδή. Με έπειθο, δηλαδή το τελευταίο, ναι, είναι ωραίο. Το Minus One. Το Minus One. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Παίζει κανένα γνωστό. Εγώ δεν ήξερα κανένα. Όχι. It's not really. Ο επιστήμονας ήταν γνωστή φάτσα, αλλά δεν θυμάμαι πού τον θυμάμαι. Ναι, ας πούμε το. Είναι η Ιαπωνική παραγωγή. Το Godzilla, το King of Monsters του 19, το αμερικάνικο, είναι τίμιο για προσπάθεια Αμερικάνων να πλευρίσουν κάτι τόσο ξεκάθαρα Ιαπωνικό. Πιστεύετε ότι πολλοί κόσμοι. Οκ, βλέπει ταινίες, ρε παιδί μου, δεν σου λέω ότι είναι άρρωστη φανατική Godzilla.
ότι πλέον αποφεύγουν αυτές τις ταινίες γιατί έχουν δει εκείνο με τα μάτια Μπρόντερικ. Ναι, ρε, ξεκάθαρα. Με μεγάλο Puff Daddy. Ναι. Με το Κασμίρ των Led Zeppelin. Καλά, αυτό με έχει τραυματίσει. Ναι. Είναι αυτή η αθλειότητα. Από τις λίγες. Από τις λίγες ταινίες που πήγα να φύγω από το σινεμά. Που δεν το κάνω ποτέ. Ήμουν έτοιμο. Εντάξει, μου φαίνεται πολύ λογικό. Ο Puff Daddy, πώς λέγεται τώρα, κρατάει κανείς. Σον Κόμπς. Όχι, πώς λέγεται τώρα, γιατί αλλάζει κάθε εξάμηνο. Πώς λέγεται τώρα, Puff Daddy, πετραστής. Εκτός, ναι, καταζητούμενος αυτό. Αυτό είναι το ένα, αλλά. Sexual deviant, ξέρω. Έχει γίνει αυτό. Εγκληματίας, ναι, βέβαια. Πήγε το FBI σπίτι του. Ναι. Α, δεν το πήρα χαμπάρι. Και αποκαλύφθηκε ένα μεγάλο έτσι, κύκλωμα. Πώς το λένε. Surprise. Sexual abuse και τέτοια. Ποιος να το έλεγε. Ο πατέρας ήταν δεξιχέρι μαφιόζου στη Νέα Υόρκη. Ναι, γενικά πήγε πολύ καλά αυτό. Αλλά και πάλι, ποιος να το έλεγε. Δεξιχέρι ενός τύπου, ο οποίος ανέκδοτα σκότωσε κάποιον στη μέση του δρόμου γιατί τον έσπρωξε. Εντάξει, κάτι θα του είπε κι αυτός. Πού είναι η Ζήνα Κουτσελίνο όταν πειραψιστεί. Του λέρωσε τα παπούτσα. Πραγματικά, του λέρωσε τα παπούτσια. Λοιπόν, οπότε εγώ πάω και το Creature from 20,000 Fathoms. Στέλιο. Δεν ξέρω. Αλήθεια, δεν έχω μπορέσει να δω. Οκ. Εσύ παλικάρι. Εγώ θα βάζα το Franken. Πρώτη φορά. Α, ναι, μ' αρέσει το Franken. Ίδιο χαβαλέ. Ναι. Όχι. I like it. Δεν συγκρίνονται οι δύο ταινίες. Δεν συγκρίνονται, εννοείται. Αλλά ήταν μια πολύ ευχάριστη νύχτα στο σινεμά. Είναι... Έχουν μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την pointless επιστήμη. Ναι. Ωραία. Πάμε το Reanimator. Ναι. Ωραίο. Reanimator. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα σχόλιά σας γιατί είναι και καμπόσα. Γίνεται χαμός. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο να τα πάρουμε λίγο ανάποδα από το πιο καινούριο μέχρι να πάμε προς τα πίσω. Λοιπόν, Σάσος Λουπαμίδης. Ο T-Rex τόσκασε όντως. Συν ένα για το retitle της Κάθριν Βαγιονάκη. Μισό λεπτάκι. Τότε να το πάμε, παιδιά. All. Να τα πάρω από την αρχή, γιατί έχουμε και ψήφους για πράγματα τα οποία δεν έχουμε διαβάσει. Λοιπόν, ο Λεωνίδης Παπαδάκος, λοιπόν, το πιο παλιό. Λέει σπουδαίο μπλουζάκι μαζόχα, για τον μπλουζάκι φορούσα στο βίντεο πρόλογ. Γεια σου, Τζίμι Πολιούδη, παιδί μου. Χαιρετώ σας, παιδες, λέει ο Φίβος ο Κρεμμύδας. Σπάω τη σιωπή μου μετά από πάρα πολύ καιρό, γιατί δεν μου άφησε περιθώριο ένα τέτοιο αριστούργημα παρά να σχολιάσω την εκθαμβωτική του ποιότητα. Επίσης, για τον Φίβο τον Κρεμμύδα και για τον Ξενοφόντα τον Κουσίδη που αφήσαν κάποια απονοούμενα που δεν ήμασταν στο Bloodsport. Δουλειά σας. Όντως ήταν απαράδεκτη η απουσία μας και ζητούμε συγγνώμη ως Filmpit. Εγώ έχω δικαιολογία, πόνους όμως μου. Μπράβο, πόνους όμως. Εσείς που κάνατε παρέα. Μπράβο. Ναι, ζητούμε συγγνώμη στον Ξενοφόντα και σε όλους τους Filmpiteus που μας χρειάστηκαν εκεί και δεν ήμασταν εκεί να δώσουμε την υποστήριξή μας. We promise to be better. Λοιπόν, μάθαμε. Μια ποιότητα που συγκρίνεται μόνο με τη βραδινή ζώνη του Κυριακάτου Κουάλτερ. Μια ποιότητα ιουρασικών διαστάσεων και προκάμβριας εμπνεύσεως που σπάνια συναντά στο σημερινό κινηματογράφο. Χρόνια πριν το Ghost in the Shell και εκείνη την μπίπα με τον Johnny Depp που μεταφέρει τη συνείδηση σε σκληρό δίσκο, ετούτο εδώ τον Μπιζού έδωσε απάντηση. Το Johnny Mnemonic. Βεβαίως. Που ήταν με Keanu Reeves, δεν ήταν το Johnny Mnemonic. Ναι. Έδωσε απάντηση στο τεχνοφοβικό και σπισιστικό κοινό. Διότι ως γνωστόν δεν είναι κτηνοβασία αν υπάρχει έρωτας κανονικός, όπως λένε και ορισμένοι σκοριανοί μου που επιάστησαν να κάνουν αμφιλεγόμενες πράξεις με αμνοερήφια. Retitle. Ερωτικά τυρεξίματα ή. Δυνατό πάσιμο. Εραστόσαυρος Ρεξ. Ωραίο. Ρικάστη. Εραστόσαυρος Κώστα Σόμερ. Ζετεμάκι Ευρυδίκη για τη μίξη σκληρό καρύδι καλό παιδί. Μπάιρον Λάκης Γαβαλάς. Ιγ, να το λέει εδώ. Λείψατε του Bloodsport να κάνουμε κερκίδα τίμια και φήμες στέλνουν τον Ξενοφόν Κουσίδης που τα πήγε περίφημα στον πρόλογο να κλαίσει στις τουαλέτες της Ριβιέρας λέγοντας μα πώς μπόρεσαν να μου το κάνουν αυτό οι δάσκαλοι. Ιστερόγραφο Τρόμεο εν Τζούλιετ να γίνει Βαλτετσίου Έλα Λαμέιν. Η Αντιγόνη Χαραλαμπίδου λέει η ουρασική διάσταση προκάμβει ως έμπνευση πισιστικό κοινό θα πάρει φωτιά το Google Search. Έχουμε φάει τη σκόνη σου. Αυτά παθαίνεις για να μην διαβάζεις τους δεινόσαυρους στην Ταγκοστίνη συντρόφισσα. και ο Ξενοφόντας, ο οποίος είναι εδώ για να πει που πάνε χωρίς δεινόσαυρους τη Ταγκοστίνη, μωρέ. Σημαντικότερο ανάγνωσμα και από τον Ντοστογεύσκη. Λοιπόν, και βέβαια σχολιάζει και ο Ξενοφόντας ότι μιλούσαν για κάνουν και έλειπαν ντροπή τους. Αλήθεια αυτό. Λεωνίδας Παπαδάκος. Εξαιρετική ταινία και με πρωτότυπο σενάριο. Retitle Προϊστορική Αγάπη. Εναλλακτικό. Τυρέξε κοριτσάκι, Ρικάστ, Τάμι, Δούκισα Νομικού, Ήρικα Διαλυνά, Δεινόσαυρος ο Μέγιστος, Ρος Μπάρνι, Μπάιρον, ο μπασκετμπολίστας που έχασε τα δόντια στο τελικό του μπάσκετ.
Καθερίν Βαγιονάκη, how far you going boss, I'm going all the way. Ένας T-Rex, ματί T-Rex, cheerleader, Denise πριν το Wild Things, το οποίο σημάδευσε μια νιώτη. Ερωτεύεται baseballer με crop top, 90s were a lawless wasteland, αλλά ο τυχής ερωτήλος χάνει τη ζωή του χορεύοντας με τα λιοντάρια. Με τη δύναμη της επιστήμης, ο φωσκοκομένος εγκέφαλος του, εγκέφαλος του μεταφέρεται σε ένα ρομπό T-Rex που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Αλήθεια αυτό. Και αυτά πριν κάνω το πρώτο μισάωρο. Μετά δείτε το για να το πιστέψετε κατά προτίμηση Sober. Retitly. Ο T-Rex τόσκασε, wink wink nudge nudge, για τον τυρανόσαυρο Καβάλα, Ρικάστη, Τάμι, Κλέλια Ανδριολάτου, πολύ ωραίο, Μπίλι, Δημήτρης Αλεξανδρής, Μάικλ Αποστόλης Τότσικας, Θείος Μπομπ, Γιώργος Γεωργίου, Επιστήμον Νίκος Χατζηνικολάου, Cosplaying Κωνσταντίνο Τζούμα, Χέλγα, Ευαγγελία Μουμούρη, Νέρντουρας Βοηθός, Σταύρος Νικολαίδης, Κδώα Βοηθός, Τάσος Γιαννόπουλος, Εποχής Ευτυχισμένη Μαζί, με κλεμμένο μπλουζάκι Van Damme, Μένσο στο Bloodsport, αλλά και στο Hated μέσω της σκηνής που βγάνει το πρωινό του. Σημαντική παρατήρηση, επειδή απεχθάνομαι τις ανακρίβειες. Συνήθως το κυνήγι το αναλαμβάνουν τα θηλυκά λιοντάρια, όχι τα αρσενικά όπως εδώ, έλεος κύριε σεναριογράφη. Αλήθεια αυτό. Πολύ σωστή παρατήρηση. Μανώλης Κοτζοτάκης. Άλλωστε και μόνη παραφωνία σεναριακή της. Ναι, βεβαίως. Άβεσε όλα τα φιλμπίτια άτομα που δεν μασάνε το απομυθοπλασίο του ντοκιμαντέρ. Ανυπομονώντας τον τίτλο, θα μπορούσαμε να μιλάμε για μια συνεργασία της Τάμι με τους T-Rex, μόνο που εδώ έχουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Πρόκειται για μια ταινία 90 στο πνεύμα των 80s, καλογυρισμένη με χιούμορ άλλων δεκαετιών. Κάποιοι θα πούν ότι ίσως το σενάριο δεν έχει πολύ λογική. Πού αρχίζει όμως η λογική στην τέχνη και πού σταματάει η φαντασία? Ποιος είμαι εγώ για να κρίνω ένα σενάριο που τα χέρια του τυρανόσαυρου φτάνουν για να καθαρίσει το στόμα του? Ποιος είμαι εγώ γενικότερα? Ας μιλήσουμε όμως για αυτό το οπτικοακουστικό έπος. Στην πόλη της Λίντα Βίστα, που έχει πάντα καλοκαίρι και κάτοικοι είναι είτε έφηβοι είτε γέροι, ένας Γερμανός, τι άλλο, σατανικός επιστήμονας, μια βοηθό που τη λένε Χέλγα, αποφασίζει να μεταμοσχεύσει έναν εγκέφαλο ένα δεινόσαυρο. Βέβαια, θα μπορούσε να πάρει τον εγκέφαλο ως νεκρού εγκληματία, προφανώς όμως στην πόλη που συνορεύει με την Αφρικάνικη Σαβάνα και ζουν λιοντάρια και πάνθυρες, όλοι πεθαίνουν νέοι και οι αστυνομικοί έχουν μέσο όρο ηλικία στα 70, δεν υπάρχουν εγκληματίες. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εμένα πάντως μου άρεσε. Ριτάιτλι, ο καψωρόσαυρος ή προϊστορικός εραστής. Ρικάστη, Τάμινα Λαζοπούλου, Μάικλ Στέφανος Πιτσίνιαγκας, original τα. Byron, Σταύρος Καλλιγάς, έβγαινε παλιά στο Μητσικώστα. Δόκτωρ Γουάνχενστιν, Γιάννης Μπες στο Καμπριολέ Βασιλείου. Μπίλι Δημήτρης Κοντολάζος, Χέλγα Μέρη Σταυρακέλη, Θείος Μπομπ Μάκης Κατσαβάκης, Sports, Bonus, στο ρόλο του δεινόσαυρου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, μεταφορικά μιλώντας. Κορυφαία τάκα, What's the matter boy, you got no balls, μετά τη μονομαχία στριψίματος καμπανελίων. Κορυφαία σκηνή, τελευταία σκηνή που θα μπορούσε να έχει τίτλο Σε αγάπησα για το μυαλό σου, με βίντεο κλίση μέσω βιντεοκάμερας Mini TV. Κορυφαίος χαρακτήρας, ο Byron, επειδή όχι μόνο. Επειδή όχι μόνο επειδή άλλαζε ρούχα σε κάθε σκηνή, αλλά και γιατί ήταν ο μοναδικός που έδινε έξω απαντήσεις. Προσκύνησα προς το τέλος της ταινίας, όπου οι αστυνομικοί θρυνούν για τον δεινόσαυρο Μάικλ που ήδη σκότωσαν δευτερόλεπτα πριν. Σιγά μην χάσουμε χρόνο με συναισθηματική κλιμάκωση και κάρτες Ζαρκ. Αυτά είναι για τους συμβατικούς του σινεμά. Μαργαρίτα Παραβάλου, σπουδαία Σαμπουάν Κοντίσιονερ 2 σε 1 ταινία με face palm βροχής, πλατεριές, ιατρικές ευρεσιτεχνίες, science geeks ενωθείτε, με πρωταγωνιστή ένα τυρανόσαυρο. Φυσικά δεν έλειψαν οι απολαυστικές σεξιστικές ατάκες, με παραλήτρια μια έφηβη, ομοφοβία, ξέφρενου γέλιο και όλα αυτά, όχ, από ανόργανα της τάξεως. Και για να μην έχουμε τη Διονυσία τη Ριχάρντου μόνο για να μιλάει ζουζουνιάρικα σε ένα δεινορομπότ, πάρτε στο τέλος πριβέ χορό και τα μάτια σας μόνος. Σάικ, για την κάμερα του Μιχαλάκη ήταν. Α, και μην ξεχάσω τα πτώματα χαλκομανίες και τις ζελεδένιες σάρκες. Έλα μωρέ, τι άλλο να ζητήσει κανείς το 94. Με δίχως ίχνος χιούμορ, καλύτερη σκηνή επίδειξη μερικών λειτουργιών του κεφάλου πριν τη μεταγόρσια στο δεινόσαυρο. Και λίγο μετά η κορυφαία ατάκα, He's lost his mind, από τον κατά τα άλλα συχαμένο tech freak. Αγαπημένη ατάκα όμως, η We can be like three sisters από Θεούλη Byron, κρατώντας το πτώμα σαν να δείχνει στο δεινομιχάλη φόρεμα για το prom night. Retitly, πλήξη εγκεφάλου. Αν και η ψήφος μου πάει στον καψόσαυρο του Μανώλη. Okay. Καψός ή καψουρόσαυρος. Ναι, ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Δηλώ Ρικάστη, Τάμι Γωγό Μαστροκώστα, Μάικλ Κώστα Σόμερ, Μπάιρον Ισαίας Ματιάμπα, Δόκτωρ Βάνχενστάιν, Μάκης Βορύδης, Χέλ Γκάτζελα Δημητρίου. Μαρία Κακούρη, hello. Ο Stuart Traffic ξανακατεβαίνει τα σκαλιά του υπογείου, αλλά αυτή τη φορά έχοντας ένα T-Rex και λέγοντας I don't have a story, but we have to start filming within the month. Πράγμα που δεν φάνηκε καθόλου. Μια ταινία που τα είχε όλα, 3-1, είχε λίγο Jurassic Park, Godzilla και Beauty and the Beast, αλλά να ζητήσουμε πια. Ξεκινάμε με ωραίο κλασικό σχολικό ξύλο, Εμπίλ να επιχειρεί δύο φορές Randy Savage Flying Elbow Drop, αλλά και με χτυπήματα ή πιο σωστά κρατήματα κάτω από τη μέση. Και μετά αυτό ξεκινάει η κατρακύλα. Να πω για το νοσοκομείο, για τριεσεσιονίστο που μπαίνει άνθρωπος που είναι τραυματισμένος με σφαίρες στο στήθος και αυτή είναι σε φάση μισό λεπτό, κύριε. Να πω για τους επαγγελματίες αστυνομικούς που έχουν κίνημα κελιό και τρώνε popcorn πάνω από το πτώμα. Να πω που σε κάποιες σκηνές ο T-Rex έχει πιο μακριά χέρια, όπως σκηνή με το τηλέφωνο στο 40-23, ή μόνο για τη σκηνή που χορεύουν στο 41-22. Που τι φάση πραγματικά. Είναι λες και χορεύουν άλλο τραγούδι από αυτό που ακούγεται στο βάθος. Και γενικά όλη η πλοκή μετά την αναγνώριση του Michael T-Rex, χάος. Honorable mention σκηνή στο νοικοδομείο και κάπως άβολες σκηνές ανάμεσα στον Tammy, στην Tammy και τον T-Rex. Να το δείτε και μεταγλωτισμένο στα τελικά, αξίζει 1000%. Τέλος, μια φράση που συνοψίζει τον Michael είναι: τι κάνει ο άνθρωπος για να γαμ. Μα για ένα πίδουλο πήγε γι' αυτό και τελικά γαμήθηκαν όλα τα υπόλοιπα. Retitle, το κορίτσι και ο T-Rex, μην. Τι ρέχεις,
Τρικάστη, Τάμι Δούκη Ονομικού, Μάικλ Αχιλέας Ανδρέας, Γλίξμπουργκ, ηθοποιός μοντέλο. Α, Αχιλέας Ανδρέας Γλίξμπουργκ, ηθοποιός μοντέλο και εγγονός του Τέος Βασιλιά. Μπίλι Σταμάτης Γαρδέλης, ναι. Νόρβιλ, αστυνομικός Κώστας Μπακάλης, αστυνομικός Βασικά, καλησπέρα σας. Τόμας Τόμας, για χαραντάν στο πιτ. Παίρνουμε ελαφρύ διάλειμμα από το Euro για να παρακολουθήσουμε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, ερωτηματικό, με έναν Φέρελπι Παύλο που περπατάει να δολοφονείται από μάλλον Γερμανό επιστήμονα με σκοπό να απαγάγει τον εγκέφαλό του, τον οποίο καθιστά σε δεινόσαυρο, ο οποίος ίσως ερωτοτροπεί με την κοπέλα καθώς ήταν σε ανθρώπινο σώμα. Στο τέλος της ταινίας ο εγκέφαλος κοίταται σε ένα μπολ με νερό, ερωτηματικό. Μια μικρή ερώτηση θα ήθελα να κάνω μόνο. Η ύπαρξη του εγκεφάλου αρκεί ώστε να υπάρξει η ίδια φωνή του εκλειπώντος ή η οποία έρχεται από την κάμερα. Α, σου με συγχωρείτε, παιδιά. Η ύπαρξη του εγκεφάλου αρκεί ώστε να υπάρξει η ίδια φωνή του εκλειπώντος ή η οποία έρχεται από μια κάμερα. Κατά τα άλλα, η ταινία έχει πολλά στοιχεία μαύρης κωμωδίας, μερικά αστιάκια. Με και μερικά στιάκια που πέτυχαν. Άκρος απολευτική ταινία παρά την ύπαρξη πλεοναζόντων εντέρων. Τώρα ρικάστηκε ριτάιτλι. Ριτάιτλι. Δεινός αύρος. Έτσι. Εκδικητής. Α, δεινόσαυρος εκδικητής. Οκ, okay, ναι. Ρικάστη Τάμι Ρίν Τσέλου, Μπίλι Λάμπρος Παπακώστας Sports, Μάικλ Ιωάννης Μελισανίδης Sports, Θείος Μπομπ Γιώργος Μητσικώστας, επιστήμονας κυρίως λόγω συμπεριφοράς, θα πω Βίλιαμ Νταφό που νομίζω μέτρησε σε προηγούμενο επεισόδιο, Χέλγα Άβα Γαλανοπούλου, κοντός βοηθός Δημοσθένης Ταμπάκο Sports, Byron Patrick Beverly Sports, πατέρας Byron Roy Tarpley Sports. Αντίο και καλό καλοκαίρι. Τι αυτό ήτανε? Αυτό ήτανε? Αλήθεια? Πού πάει, έλατε. Κώστας Γάρης ή Γαρής. Μεγάλη ταινία, ο οποίος στο μεταξύ μπορεί να τη δεις αν έχεις παίξει και κάτσει να τη δεις στο High on Life, το παιχνίδι του τύπου από το Rick and Morty. Rick and Morty. Έγραψε Rick and Morty και με μπέρδεψε. Στάθης Γέρος. Χαιρετώ Ιουρασικούς αισθηματίες. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κορυφαίο έργο ήταν αυτό. Είναι από τις ταινίες που πρέπει να τις βλέπουμε παρέα για να λέτε σε κάθε πλάνο τι βλέπουμε και να απογειώνει την πόρωση. Αλφα Εθνική Δικαίωση. Τάπολ Μπιλ Φράγκεν Χούκερ. Ριτάιτλι. Στα σαγόνια του αισθηματία. Μιλάω. Ριτάιτλι, τα σαγόνια του αισθηματία, το δεινοσαυράκι της δεσποινίδας. Το ξαναδιαβάζω για τελευταία φορά, βρισκόμουν να φύγω και φεύγω, μα την Παναγία. Ριτάιτλι, τα σαγόνια του αισθηματία, το δεινοσαυράκι της δεσποινίδας και οι απολυθωμένοι έχουν ψυχή. Ρικάστη, Τάμι Αλέχη Βουγιουκλάκη, Μάικλ Κώστας Φορτούνης. Ρικάστη, Τάμι Αλέχη Βουγιουκλάκη, Μάικλ Κώστας Φορτούνης Sports, Ντοκ Ευκλήδης Ακαλώτος, Χέλ Γκανόνι Δούνια, Μπίλι Σταμάτης Γκαρδέλης. Υγεία και αγάπη σε όλους. Κική Μαυρίδου. Γεια σας. Δόξα στη διψασμένη ανάγκη για αυθεντικότητα που γέννησε τέτοια αριστουργήματα. Ριτάιτλι. Μάικλ ο τεραστής. Ωραίο. Η Τάνη και ο Μιχαλόσαυρος. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ρικάστη. Τάνη Δούκη Ανομικού. Μπίλι Δημήτρη Τάρλοου. Μπάιρον Άλλη Σαμάτα. Α, Μπάιρον Άλλη Σαμάτα. Χέλγα Χρύσα Κατσαρίνη. Καλ Σπύρος Μισθός. Μπομπ Γιώργος Κοσκοτάς. Βίζελ Σπύρος Σούλης. Δόκτωρ Βάγκενστάιν Μανώλο Χιμένεθ. Άγκλ Μπομπ Γιάννης Κομπότης. Μπαμπά Στάνη Γιάννης Βασιλείου. Σάσος Λουπαμίδης. Αυτό που το ξεκινήσαμε από πριν. Και ψιλοτελειώνουμε. Ο Τίρεξ τόσκασε όντως και συνένα για το ριτάιτλι της Κάθριν Βαγιονάκη. Ταινία μικρού μήκους όσον αφορά τα χέρια του κτηνόδους πρωταγωνιστή, απόλυτη έτη παραγωγή με τα ρομάτζα, τα ξεγυλιάσματά της, τις χοροσπερίδες και τα αλληλογραπώματα πουλακίων ως ένδειξη διεκδίκησης του ευσεβούς πόθου των δύο ανταγωνιστών. Αυτή η σκηνή και όλα πρέπει να είναι η κορυφαία της ταινίας, με τον Πολ Ουόκερ και τον Γαρδέλη να απαρνούνται ή να υπερθεματίζουν την αρνοπότητά τους, αρνούμενοι να αφήσουν ο ένας στο φρυφυρίκο του αλουνού, ακόμα και μετά την επέμβαση των αρχών. Χωρίς πολλά-πολλά πάμε και στο ρικάστη. Τάμι, Τόνια Σωτηροπούλου, Μάικλ Κώστα Σόμερ, δεινόσαυρος Μάικλ Μίτσος Ιγκουάν από το εσωτερικό μου, δόκτωρ, γιατρός ανευλαβής, Μπάιρον Ζερόμ Καλουτά, νοσοκόμα Χέλγα Μπέτι Μαγκύρα, θείος Μπομπ Σίμος και Δίκογλου, ως κουνουπίδι στην Εξποτρόφ. Μπίλι Σταμάτης Γαρδέλης, η Αντιγόνη Χαραλαμπίδου, είστε όμως Σκοτσέζι Κοντούς, Αχιλέο Χεσί, δεν καταλαβαίνω. Διαβάζω στο prologue Paul Walker και σκέφτομαι ποιος ξέρει τι άπλητο συμμορίτη θα είναι και τούτος. Φαίνεται να θέλουν να το συνδυάσουν τα προηγούμενα και γκουγκλάρω και έχουν εξφεντονίσει τα γυαλιά της πρεσβειοποίησης μέχρι το Λευκό Πύργο. Γι' αυτό το υπερθέαμα αξίζει και στόκερ να γίνω και να εξευθελιστώ παγκοσμίως. Άργησες λίγο. Όχι σαν το χλεμπονιάρικο το ταρανδάκι που κυνηγούσε οι άλλοι. Πού μένει το παιδί, άστο, βάλατε κι εσείς ταινία που είναι στα μικρά νήπια, τι να σας πω, την οποία δεν θα σχολιάσω. Είναι νεκρός. Θα πω εγώ, ο Paul Walker. Μην είναι και αυτό κανένα αριστούργημα σαν το Σατανοστρόμ και ρεζιλευτό στους ριτάιτλτες. Ριτάιτλι. Jurassic Park. Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, τους πάτησε η Σαύρα. Μεγάλος για τίτλος, τεράστιος. Ρικάστη, επιστήμονας Ανδρέας Φικιόρη, Super Formula. Μάικλ Κρις Μάρτιν, φαλτσάρει λίγο το πουλάκι μου, αλλά τα ελληνικά τα μιλάει φαρσί. Τους τρέναν λέει στο ΑΚΑ. Τάνι ή Τάμι, Αναστασία Τσιλιμπίου, βάζω και φωτό για να μην κουράζω τον Αχιλέα. Δεινόσαυρος, ο Τυρανόσαυρος από την έκθεση Δεινοσαύρων Καλαμάτας. Και έρχεται η Κάθριν Βαγιονάκη να πει αυτό που μόλις είπα. Δυστυχώς το παλικάρι πλέον είναι προσβάσιμο μόνο μέσω νεκρομάνσερ. Ή για να το θέσω αλλιώς, he went the way of the dinosaurs. Αυτά. Λοιπόν, Τάμι είναι η Δόκη Ανομικού. Δικαίως. Μάικλ είναι ο Κώστας Σόμερ. Μπίλι, εδώ έχω να πω ντροπή
ότι έχει μία ψήφο μόνο Κοντολάζος. Επειδή ο Μπίλι είναι ίδιος ο Κοντολάζος. Ναι. Έχει τρεις ο Γαρδέλης. Μάλλον το κοινό μας είναι λίγο μικρό και δεν ξέρει τον Κοντολάζο. Έλατε. Λοιπόν, Χέλγα. Ο Μέρη Σταυρακέλη, Νόνι Δούνια, καλό. Χρήσα Κατσαρίνη, Ευαγγελία Μούρη, Άντζελα Δημητρίου, Άβα Γαλανοπούλου, Μπέτι Μαγκύρα. Δυνατά θα πω πράγματα. Αλλά Νόνι Δούνια. Μπέτι Μαγκύρα. Μου κάνει πολύ. Ναι, Νόνι Δούνια μου αρέσει. Ε? ο γιατρός, Βάχινστιν. Γιάννης Βασιλείου, Τσακαλώτος, Μανώλο Χιμένες, Χατζη Νικολάου, Μάκης Βορύδης, Βίλιαν Ντεφόου. Ανευλαβής ή Φικιώρης. Μα πού είναι ο Μπίγαλης, ρε παιδιά. Μια ψυχή δεν το είπε. Λοιπόν, με ποιον πάμε? Τσακαλώτος. Εγώ με Φικιώρη πάω. Και εγώ με Φικιώρη. Και εγώ αν τον ήξερα. Έλα, ρε, είναι αυτός με τα νερά. Θείος Μπομπ, Μάκης Κατσαβάκης, Κομπότης, Γεωργίου, Μητσικόστασης και Δίκογλου. Μάκης Κατσαβάκης θα πω. Ναι, ναι. Φικιώρης νερά, γκουγκλάρω. Παιδιά, είναι πολλά. Πύλη Γαρδέλης έχει κερδίσει. Μπόμπι Κοσκοτάς, Σταύρος Νικολαίδης ή Ταμπάκος. Κοσκοτάς. Ναι. Θα πω για τον Μπόμπι. Και τέλος, γιατί γίνεται χαμός, στο ρόλο του δεινόσαυρου Παπακοσταντίνου, Ρος Μπάρνι ή Μίτσος Ιγκουάνα. Μίτσος Ιγκουάνα. Μίτσος Ιγκουάνα. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Και το retitle. Μην δώσω το μισό λεπτό. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε 2-2 για τίτλους. Α. Ο T-Rex το σκάσε. Ναι. Με κεφαλαία το σκάσε wing wing. Και ο καψουρόσαυρος. Καψουρόσαυρος. Μ' αρέσει ο καψουρόσαυρος πάρα πολύ. Νομίζω αυτό. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν το Tammy and the T-Rex. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Και αν δεν σας άρεσε, θα υπάρξουν άλλες ταινίες που μπορεί να σας αρέσει περισσότερο. Ναι. Ήταν το Philpitt, γιατί απέναντί μου έχω τον Αχιλλέα Τσαμπίλα. Δίπλα μου το Στέλιο Καρακάση. Και εγώ δίπλα μου το Μάκη Παπασημακόπουλο. Και σας αφήνουμε με τους ήχους. Δεν κάνει scratching ο Στέλιος Καρακάσης. Προσπαθεί να βγάλει κάποιες βρωμίτσες από το λάπτοπ του. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας.